Καλημέρα. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, ε? Μια χαρά εσύ. Μια χαρά, λέει. Μια χαρά, λέει. Θα τρελαθώ. Μ' αρέσει. Ακούμε. Θεωρώ ότι έπρεπε να ξεκινήσουμε την εκπομπή 6 παρατέταρτο σήμερα. Κοίτα, θα μιλήσουμε. Είναι μια πολύ μεγάλη βραδιά χθες. Είναι μια πολύ μεγάλη νίκη για τους Miami Heat. Για τους Miami Heat 117-114 τους Boston Celtics μετά από παράταση. Τρομερό μάτς. Τι είναι αυτό, remix? Εσείς το κάνατε, γιατί κανονικά δεν θα γίνει, αλλά εντάξει. Να ας πούμε, αυτή είναι η διαφορά. Εγώ Παρασκευή πρωί δεν θα βάλω Κοβαλίδικα τέτοιο. Δεν θα βάλω ύμνο του Άρη. Μα δεν θα χρειαστεί να το βάλεις τον ύμνο του Άρη. Θα, γιατί... θα βάλω εγώ ύμνο Κοβαλίνκα. Θα το βρω. Δεν υπάρχει. Άστο αυτό, άστο να παίζει. Καλύτερα, δεν το άλλο. Τσιρίδες. Ναι, μωρέ. Αυτός έχει ωραία φωνή. Καλώς ήρθατε. Αυτός τον ξέρουμε ποιος είναι αυτό. Είναι ο Λουτσιάνο Παβάρωτη. Ο Λουτσιάνο Βαρβαρότη. Λουτσιάνο Άγιο Βαρβαρότη. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στο Λίμπερο 107,4. Είναι η εκπομπή Φρέντο Κωνσταντίνο ζωντανά. Είμαστε 6 λεπτά μετά τις 6. Κωνσταντίνος Τσίψιος απέναντί μου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα. Ο Κωνσταντίνος ο Τσίψιος, ο οποίος είναι μέσα στη χαρά του, θα... δηλαδή και τι δεν θα έδινα να τον ακούσετε. Αυτό θα το ακούσουν. Εκείνο το τέταρτο, ρε παιδί μου, το οποίο για μένα ήταν λίγο πιο απολαυστικό από όσο ήταν το χτεσινό μάτς και όλη η διαδικασία. Και το πρώτο ημίχρονο ήταν απολαυστικό, ό,τι και να πεις. Ναι, εντάξει. Πρώτο ημίχρονο ήταν. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Πείτε τα δικά σας. Εγώ θα κάνω μετά. Όχι, το All About Benfica, τα λαϊκά δικαστήρια έξω από το γήπεδο. Θα τα κάνω εγώ μετά. Θεωρώ ότι ανάλογος ραδιοφωνικός παραγωγός της Benfica αυτή την ώρα στη Λισαβόνα. Είναι τρελή. Νομίζω δεν θα ήταν τόσο μύδρος. Όπα. Τι ανοίξαμε λεξικά. Νομίζω δεν θα ήταν τόσο. Εντάξει, τι να πούμε. Πες εσύ, πώς θα είδες. Θες να κάνουμε έτσι μια ανάλυση για τον αγώνα, ρε παιδί μου? Ναι, να κάνουμε. Ωραία. Πρώτο ημίχρονο, φοβήθηκα να σου πω την αλήθεια ότι θα επιβεβαιωθείς. Πού, εγώ μετά το 20 ήμουν σίγουρος ότι θα διαψευθώ. Φαινόταν. Καλά, το είχες μέσα σου. Είχες την ψυχολογία μέσα σου, ρε παιδί μου. Ξέρεις ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει τα πάντα. Μπορεί να διασυρθεί εύκολα. Μπορεί και να κάνει αυτό που έκανε. Δεν ήταν καλός ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο. Περίμενε πάρα πολύ την Μπενφίκα. Δεν ξέρω δικαιολογημένα ή όχι. Το αποτέλεσμα δικαιώνει αυτή τη στιγμή τον ΠΑΟΚ και τον Φερέιρα. Κομβικό σημείο του αγώνα θεωρώ ότι είναι το δοκάρι στην Μπενφίκα. Ναι. Δηλαδή και αν γίνει το 0-1, πολύ δύσκολο ο ΠΑΟΚ θα έμπαινε στο παιχνίδι. Ναι. Και λόγω ότι θα αναγκαζόταν να βγει πιο μπροστά η Μπενφίκα, θα βρίσκε πιο πολλούς χώρους και θα ήταν πολύ πιο δύσκολο. Και για λόγους ψυχολογίας. Στο δεύτερο ημίχρονο λειτουργήσαν όλα τέλεια. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έκανε την τέλεια εμφάνιση, οι παίχτες ατομικά κάναν αυτό που έπρεπε να κάνουν. Και εγώ θα ρωτήσω το άλλο. Έκανα εικόνα έναν προπονητή συγκεκριμένο να βλέπει το παιχνίδι, ξένο προπονητή, και να λέει τι βλάκας είμαι, γιατί βιάστηκα και πήρα τον Τζιμίκα. Εγώ διαφωνώ σε αυτό, αλλά πες. Για χτες, έτσι, δεν μιλάω γενικά τώρα ότι ο Γιαννούλης είναι καλύτερος από τον Τζιμίκα, αλλά η εμφάνιση χτες του Γιαννούλη είναι για μια τέτοια μεταγραφή. Είναι για να ασχοληθεί μια ομάδα μεγάλη και να πει αυτό τον παίχτη θα τον πάρω και με δίπλα με τους συμπαίχτες, τους ανάλογους που θα έχει μεγάλη ομάδα, να κάνει παπάδες αυτός ο παίχτης. Γιατί άλλο να έχεις, ξέρω εγώ, τον Σαλάχ συμπαίχτη και άλλο να έχεις τον Σβάμπ. Άλλο να έχεις τον, ξέρω εγώ, ποιον άλλο, τον Μπίσεσβαρ. Ναι. Θεωρώ λοιπόν ότι η εμφάνιση Γιαννούλη χτες, η συνολική εμφάνιση του Γιαννούλη, είναι από αυτές που σου λέει ο παίχτης, ρε παιδί μου, ότι
Εγώ θα παίξω. Όχι ότι διαλέγει παιχνίδια προς Θεού, αλλά είναι από τις εμφανίσεις που λες ότι εγώ θα κάνω μεταγραφή. Εγώ θα δείξω στην Ευρώπη ότι πρέπει να πάω να παίξω σε μια μεγάλη ομάδα εκεί και όχι στην Αταλάντα που τον θέλει. Τζόλις πάρα πολύ κινητικός, δοκίμασε τα σουτ του, δεν φοβήθηκε, δεν κόλωσε, έτσι. Δοκίμαζε, σουτάριζε, κλειστές γωνίες, τρίπλες και του βγαίναν σχεδόν όλα. Άρα λίγο στο τέλος να βάζει. Μπράβο. Καντουρίς, Σβάμπ δείχνουν ένα δίδυμο πάρα πολύ καλό στο κέντρο. Ο Κρέσπο βγήκε. Το πείραμα. Εντάξει. Του βγήκε, ρε παιδί μου. Αυτό που περιμέναμε, αυτό που συζητούσαμε, ότι δεν θα παίξει ο Μπίσεσβαρ εκεί, θα παίξει ο Κρέσπο για να είναι πιο αμυντικογενή εκείνη η πλευρά με τον Γκριμάλντο απέναντι και όλα αυτά. Βγήκε. Επικός Βαρέλα. Γκριμάλντο, εντωμεταξύ, καθαρά όνομα παίκτη Ξάνθης ή Αστέρα Τρίπολη. Πανετολικού, ναι, Τρίπολη, ο τέτοια. Γκριμάλντο, ναι, και ο. Πώς το λένε τον άλλο, και ο Κρισμάν. Ναι, ναι. Κάπα. Αυτά. Ο Ζίβκοβιτς στην εστία έβγαζε μια σιγουριά, μια άνεση, μια ηγετική, έτσι, αύρα. Δεν θέλω να μιλήσω ατομικά για άλλους παίκτες. Γενικά όλοι. Όλοι πήραν. Ναι, όλοι. Ήτανε... Πολύ πάνω από τη βάση. Μπράβο, αυτό. Πολύ σημαντική εικόνα για μένα στο τέλος που είχα κανένα χρόνο, ενάμιση να το δω. Τον Βαρέλα να κλαίει. Μου βγάλε, ρε παιδί μου, ότι το θέλαν, ότι το πιστεύαν, ότι προσπαθήσανε πάνω από τον εαυτό τους. Εγώ θα πω και ένα μπράβο, μισό μπράβο στο προπονητή Φερέιρα, ο οποίος, ο Πέλκας τώρα το αποκάλυψε αυτό, γι' αυτό που έκανε πριν από το μάτς, που τους έβαλε βιντεάκια ολονών των παιχτών από το πώς ξεκίνησαν την καριέρα τους και το τι έχουν πετύχει μέχρι τώρα. Δεν ξέρω, για κάποιους θα πούνε, έλα μωρέ, δεν παίζουν ποδόσφαιρο αυτά. Και όμως είναι κάποια πραγματάκια που εκεί που είναι ο άλλος να παίξει 7,5 θα σου παίξει 8. Τους κερδίζεις τους παίχτες, τους πορώνεις, τους θίγεις τον εγωισμό τους. Νομίζω ότι μετράνε και αυτά. Όπως θυμάμαι, ας πούμε, παλιά μια ομιλία του Όγιος στα αποδυτήρια. Ήταν στο Ηρακλή, νομίζω. Όγιος είχε πάει στο Ηρακλή. Ναι, είχε πάει. Μπράβο. Και θυμάμαι μια επική ομιλία Όγιος στα αποδυτήρια του Ηρακλή, σε ένα μάζι με τον ΠΑΟΚ. Και παρόμοια τέτοια βιντεάκια που έχουν βγει, παιδί μου, από προπονητές που την τελευταία στιγμή προσπαθούν. Ναι, μεγάλος, εννοείται. Αλλά δεν είχε τα ανάλογα ίσως εργαλεία, ξέρω εγώ, την ανάλογη στήριξη. Δεν είχε ομάδα τότε. Ναι, αυτό λέω. Αυτά πάνω κάτω για το μάτς. Δεν ξέρω, δεν θέλω να πω άλλα. Δεν τέλειωσε τίποτα. Σε μια εβδομάδα ο ΠΑΟΚ παίζει ίσως το πιο σημαντικό παιχνίδι της ιστορίας του. Έτσι. Θεωρώ ότι βάση πιθανότητων είναι πιο κοντά από όσο ποτέ στο να μπει στους ομίλους. Γιατί τις άλλες φορές είχε μια Σάλκη, είχε έναν Άγιαξ. Τώρα έχει μια Κράσνονταρ. Ναι, ωραία. Αξιοσέβαστη ομάδα. Σφιχτή ομάδα. Άλλη ποδοσφαιρική σχολή. Δεν είναι ούτε Γάλλοι, ούτε Ισπανοί, ούτε Ολλανδοί, ούτε Άγγλοι. Είναι ρωσική ομάδα. Είναι άλλη φιλοσοφία. Αλλά έχει τις περισσότερες πιθανότητες από ό,τι είχε τις άλλες φορές. Αυτό θέλω. Πέτυχε Μπενφίκα και Μπεσίκτας. Αυτό. Έχει και την ψυχολογία, έχει το momentum, έχει τα πάντα. Δύο παιχνίδια είναι χωρίς. Χωρίς κόσμο. Α, δούμε. Σ' ακούω τώρα, θα πάρω σποράκι από popcorn. Λοιπόν, αρχικά να το πάρω χρονικά έτσι όπως τελείωσες και θα πάω από εκεί που ξεκίνησες. Ναι. Να πούμε ότι οι γραμμές είναι ανοιχτές, όποιος θέλει να παρέμβει. 2-31-0, 2-87 και 3-8. Αλλά αφήστε το GPS λίγο να γουστάρουμε. Αφήστε λίγο να μάθετε λίγο αλήθεια. Αρχικά, με Κράσνοντάρ. Σε αντίθεση με την Μπενφίκα, ο ΠΑΟΚ έχει χάσει πάρα πολλά πράγματα. Με Μπενφίκα είχε μόνο να κερδίσει. Ναι. Όχι μόνο να κερδίσει. Διαφωνώ σε αυτό που λες. Δεν είχε να χάσει τίποτα με την Μπενφίκα. Άμα έχανε 0-4. Δεν θα χάνει. Λίγο έξυπνο να είσαι, δεν χάνει. Σε πόσο είπε ότι θα έρθει. Βάσει αναλογιών, εγώ το είπα. Δεν το είπα. Ναι, αυτό λέω. Βάσει αναλογιών. Δηλαδή, αν χτες το βράδυ ο ΠΑΟΚ έχανε 0-3, ναι, δεν θα είχε σήμερα ανακατοσούρα. Όχι, θα ήταν. Εγώ σου λέω θα είχε. Βάσει οικονομικών δεδομένων θα ήταν το δίκιο. Ναι, ρε παιδί μου, άλλο βάση, αυτό. Αλλά θα είχε ανακατοσούρα. Λοιπόν, κάτσε τώρα να ξεκινήσουμε λίγο να κράξουμε το. Ναι, πάμε, ναι, στο φίλο. Πάμε στο φίλο. Καλημέρα. Μπρόντο. Καλημέρα. Κόμε στάε. Καλημέρα. Χαίρετε. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Καλά είμαστε. Κωνσταντίνη και οι δύο, καλημέρα. Καλημέρα.
Καλημέρα. Μετά τα χθεσινά αποτελέσματα, η βαθμολογία είναι 10 αριθμολόγος, 8 Παπαδομανολάκης και 7 Τσίψιος. Α! Τελευταία θέση, ο Τσίψιος εκεί που ήταν στην πρώτη. 7 έμεινε ο Τσίψιος. Δεν πέτυχε τίποτα. Δεν βρήκε ούτε σκορ, ούτε σημείο. Άμα δίνει ένα 4 την Μπενφίκα, πώς θα βρει. Φω. Κωνσταντίνε, Παπαδομανολάκη, εσύ έδωσε Γκάνδη Ραπίτ 2-1. Το πιάσε το ακριβές σκορ. Αυτά. Έπιασε και τον Άσο τη Δυναμό Κιέβου. Ωραία. Έδωσε 1-0, ήρθε 2-0. Και εγώ έπιασα το ακριβές σκορ του ΠΑΟΚ. Εντάξει, αυτό θέλαμε από σένα. Το οποίο από 3 Σεπτεμβρίου το είχα μελετήσει και το είχα έτσι σχεδιάσει περίπου. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι βγήκε και πληρώθηκαν πολύ εχθές από μένα με 11 μονάδες που το βόνταραν. Το 2-1 απόδοση είχε 11 μονάδες. Ναι. Φίλε, δεν βάζα. Εντάξει, παιδιά, νομίζω ότι κάναμε καλή δουλειά. Εννοείται, ρε φίλε. Εννοείται. Περιμένουμε σήμερα τα δύο μάτς του Champions League για να κλειδώσει η δεύτερη αγωνιστική και η βαθμολογία και πάμε τρίτη. Αλλά έχουμε εμβόλυμη με αγωνιστική αύριο. Αύριο, για είναι. Τα παιχνίδια τα οποία αύριο το πρωί θα τα δούμε. Ναι. 2-3 παιχνιδάκια από Europa Link. Ναι. Με Άρης Κοβαλίκα μέσα, έτσι. Ναι, εννοείται. Αύριο. Τι ώρα είναι αυτό, ναι, παρόν. Τι ομάδα είσαι? Εγώ Αριανός είμαι. Α, γι' αυτό έδωσε 1-4. Εντάξει, τι να κάνουμε. Είδαμε τα εκατομμύρια εκεί πέρα και λέμε. Τι ποιος? Ναι. Ξέρεις ότι δύο μεγάλες επιτυχίες του Άρη, εγώ ήμουν μέσα παρόν και πήρα τα ανάλογα μπόνους. Με Σαραγώσα και Ατλέτικο Μαδρίτης. Βγάλε μας ομίλους φέτος. Πρέπει να κάνουμε κάτι να μας βάλεις. Καλά, κάτσε πρώτα 1-1. Έχεις από τώρα πρόβλεψη για το Άρης Κοβαλίνκα ή θα το μελετήσεις και άμα σπίσεις? Όχι, δεν το έχω δει καν. Ωραία. Πάντως η βαθμολογία είναι 18-7, υπάρχει τέρμπι. Δηλαδή ένα ακριβές σκορ να βρει κάποιος, αλλάζει σειρά. Εγώ έτσι. Έχω να πω στον κόσμο, ποντάρετε σε μένα, είναι πολύ εύκολο να το γυρίσω. Ποντάρετε. Τώρα θα με δίνει καλή απόδοση. Ναι. Στο live. Άρα σήμερα δεν δίνουμε προγνωστικά, τίποτα. Αφού τα έχουμε δώσει από χθες. Α, ναι, ρε. Αύριο σωστά, θα δώσουμε σωστά. Για Europa. Σωστά. Αύριο θα δώσουμε, για Europa και Παρασκευή θα δώσουμε για Super League. Τι, πόσα μάτς είναι σήμερα? Δύο μάτς είναι. Για πες, ποια δώσαμε? Ομόνια Ερυθρός Αστέρας. Μπράβο. Εγώ και ο Τσίπιος το έχουμε δώσει διπλό 0-1 εγώ, 1-2 αυτός και εσύ το έχεις δώσει χ 2-2. Μπράβο. Και το Δυναμό Εφερετσβάρος, Δυναμό Ζάγκρεπ. Το έχουμε δώσει διπλό εγώ και ο Τσίπιος, 0-2 ο Τσίπιος, 1-3 εγώ και εσύ το έχεις δώσει 0-0 και σαν σημείο το έχεις δώσει άσο. Α, δηλαδή παίζεις για δύο σημεία, πάρεις 1-3 πόντους. Καλή σκέψη αυτή, έτσι. Βέβαια, ρε φίλε, έμπειρος. Έμπειρος. Και βέβαια την Παρασκευή που έχουμε τα 10 μάτς. Ναι, Παρασκευή εκεί θα γίνει χαμός. Και θα φτάσουμε τα 22 προγνωστικά. Ναι. Δηλαδή 22 παιχνίδια. Ναι, μαζί με τις Παρασκευές. Είναι δύσκολο να πιάσει ακριβές σκορές, δεν το συζητάμε. Εννοείται. Δηλαδή μέχρι στιγμής. Όπως είδαμε χθες, το 2-1 ακριβές σκορ βγήκε και στο 94. Θα μπορούσε να μην έχει βγει. Σωστά. Το παιχνίδι δεν το φοβήθηκα εγώ εχθές. Αφού πέρασε το δοκάρι και μετά. Αυτό. Αλλά στο ημίχρονο εκεί που καθόμουν, παιδιά, ήρθε ένας δίπλα μου κάτσε με το σκυλάκι και πήγαινε δεξιά-αριστερά. Τον έκανα παρατήρηση, άρχισε φώναζε. Μαλώσαμε και έφυγε αυτός, μετά έφυγα κι εγώ. Για να ησυχάσει το μαγαζί. Αλλά, παιδιά, αυτό που θα σας πω έγινε χθες. Φεύγω εγώ, περπατάω στον δρόμο, ακούω το ραδιόφωνο και μπαίνω στην εκκλησία του Αγίου Παντελέμου να προσκυνήσω εκεί κάτι εικόνες και ακούω φωνές, μπήκε τον γκολ του ΠΑΟ. Ξαναβγαίνω, ώρα... ξαναπροσκυνήσω, δεύτερο γκολ. Λέω εντάξει, καλά είμαστε. Την άλλη γιατί, φορά δεν στο μάτι μέσα στην εκκλησία. Πολλές φορές χρειάζονται. Εννοείται ρε φίλε. Στην Αθηνά και όταν είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι πρέπει λίγο έτσι να δίνουμε για να μας δώσει και ο Θεός αυτό που θέλουμε, έτσι. Ο ΠΑΟΚ έχει ψυχολογία, παιδιά. Έχει αποκτήσει αυτοπεποίθηση και ο προπονητής έχει βρει το... Mentality. Έχει βρει τους παίκτες που παίζουν μπάλα, έτσι. Που καταρχήν έχει κατεβάσει το μέσο ηλικίας που σημαίνει ότι τρέχουν τα παιδιά. Βέβαια, εχθές, αυτό που... Τσίτσιος. Ναι. Τι ομάδες. Αυτό που συνέβη εχθές δεν έχει ξαναγίνει. Πήρε έναν αριθμό καινούριο. Όπα. Τι εννοείς? Τηλεφώνου. Α. Κοιτάω να έχει κανένα συμβολικό. Βλέπω έναν που τελειώνει σε 8-2-0-4. Όπα, λέω εδώ είμαστε, είναι η ημερομηνία του Κούτσικα, θα το πάρω. Το παίρνω. Παίρνω για ακόμα ένα, κάνω πρόγραμμα. Και κοιτάω στο barcode. Έχει 22-12-78 γράφει ο αριθμός. Και στα δύο.
και θυμήθηκα ότι ο Φερέρα είναι γεννημένος 22-12-78 και από δεν εκεί κατάλαβα αυτά. Ότι ο Πάουκ θα περάσει. Δεν τυχαία αυτά. Α, είδες. Πότε, ο Φερέρα πότε είναι 22-12-78 και συμπίπτει με το μάρκο του τηλεφώνου. Σαν ναι. Και χθες, το πρωί που ήμουν στο νοσοκομείο που είχα κάτι εξετάσεις, μίλησα με κάποιον, μπήκε, έβαλε πριν και αυτός από τον ΠΑΟΚ και οπότε αυξήθηκαν οι πιθανότητες και τώρα τα πριν που θα πάρω είναι αρκετά. Μπράβο, άντε με το καλό. Δεν μπορώ να πω ποιοι και πόσα δίνουν, αλλά εντάξει. Καλό είναι αυτό γιατί στο τέλος του μήνα που θα έχεις χάσει το στοίχημα με τη βαθμολογία να μας κάνεις το τραπέζι. Καλά, εντάξει, είτε χάσω είτε κερδίσω, εγώ θα κάνω τραπέζι γιατί πιστεύω ότι θα αν καταφέρει να πάει ο Πάκος Ομίλου θα έχω κερδίσει τα 200 σουβλάκια. Ο άλλος εχθές που πήγα είχε αλλάξει 7 χρώματα. Δηλαδή πραγματικά τον λυπήθηκα, αλλά τι να κάνω, το στοίχημα είναι στοίχημα. Το βλέπω να κλείνει 1 Οκτωβρίου το μαγαζί εκείνο. Α, και σε τον είπα, να κάνει cash out στα 150 σουβλάκια άμα θέλει. Σωστό. Να το κάνει cash out να το κλειδώσω τώρα. Σωστό. Και ας μην πάει ο Πάκος Ομίλου, θα πάω τα σουβλάκια. Ναι ρε φίλε, και 120 κλείστο να ξέρεις. 120? Ναι, άμα σου δώσει 120 κλείστο, μου φτάνουν. Όχι, όχι, όχι 150, παράλλαχτα, ναι. Cash out. Λοιπόν παιδιά, να μιλήσουν κι άλλοι, αύριο το πρωί ναι. Θα πάρω να δώσω... Έγινε. Σούπερ, τρία παιχνιδάκια για το Europa League να δώσουμε τα σκόρ και τα σημεία. Και τη βαθμολογία να δώσει τα σημερινά που δώσαμε. Ναι, και μελετήστε λίγο το Άρης Κοβαλίκα, λίγο έτσι. Ναι, αυτό ναι, θα κάνουμε αύριο σήμερα. Θα δώσουμε, αύριο γιατί αύριο. Πρέπει να πιάσετε κανένα σημείο να με περάσετε. Αλλά. Θα γίνει μάχη. Μουλοχτά, εγώ θα το κάνω το καλό. Θα έχουμε παιδιά, θα έχουμε ντέρμπι μέχρι την τελευταία στιγμή. Γεια σου Νίκο. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Καλώ τα μορτισέρ του Νταλή. Να πω κάτι πριν κλείσω, Νταλή. Το να προσκυνήσω κάτι εικόνες δεν ακούστηκε στο να χαιρετήσω κάτι φίλους. Ναι. Περνάω, ρε παιδί μου, εκεί λέω. Φίλε, όχι όλες οι εικόνες. Κάτι εικόνες, όχι όλες. Τους φίλους μου. Έλα, Νταλή. Καταρχήν να πούμε ότι πέσαμε στο σκορ μέσα. Έτσι, 2-1 δώσαμε. Έτσι. Μέσα. Τι όνειρα βλέπετε. Όλοι νοστράδαμε. Τι όνειρα βλέπετε. Τώρα περιμένανε. Και ο φίλος ο Κωνσταντίνος δίπλα περίμενε να φάμε 4. Καλά. Όλη η ποδοσφαιρική Ευρώπη. Ο άσχετος. Εγώ θέλω να μου πει τον Μπάβρα πόσα χρόνια το βλέπει, να μου πει πόσες φορές έχει φάει 4. Πέρσι έφαγε μια φορά έτσι πρόσφατα που τη θυμάμαι εγώ. Έφαγε. Πόσες φορές ήταν. Πόσες, δεν είπα ότι ποτέ. Κοίτα, εγώ το κατάλαβα. Τον έχει δει σε 50 παιχνίδια. Τελευταία. Έφαγε 4 γκολ πόσες. Κοίτα, έφαγε μια που θυμάμαι ακόμα 4 από αυτό που θα παίξει τώρα με την Κρασνοντάρ, αν παίξει, σε ένα τελικό. Που εκεί έχουμε να αποθέσει ελπίδες μας. Με τον Μπέρκ, στον Παλέμαχο. Ναι. Μεγάλος Μπέρκ. Μεγάλος ηλικία. Μεγάλος ηλικία. Φέτος τον ήθελες πάλι. Όχι. Φέτος όχι. Κοίταξε, εγώ γιατί ο Παπαδομολάκης είναι πιο απεσιόδοξη μάλλον από μένα. Εγώ το πρώτο 20 λεπτό κατάλαβα ότι ο Πάκος θα περάσει χθες. Φαινότανε, οι άλλοι είναι μπούφοι. Μιλάμε για. Και αυτό που λέμε το δεν δοκάρι. Δεν είναι θέμα απεσιοδοξίας. Και αυτό που λέμε το δοκάρι, εγώ θεωρώ ότι αν έμπαινε το φάουλ το δοκάρι, θα ήταν κόντρα σε κάθε ποδοσφαιρική δικαιοσύνη να μπει τέτοιο γκολ. Δεν έπρεπε δεν να μπει. Δεν υπάρχει ποδοσφαιρική δικαιοσύνη. Καταρχήν δεν υπάρχει χέρι για να το πάμε. Καλά, άλλο αυτό. Εντάξει, ναι, άλλο αυτό. Το χέρι είναι κολλημένο, βρίσκει μπάλα στον αγκώνα του και δίνει ο άλλο. Έχω μια αμφιβολία. Ο Γερμανό έχει πολύ καλύτερη διαιτησία από ό,τι στο πρώτο, έτσι. Ο Γερμανό ήταν τέλειο χθε. Καλό ήταν. Σεβάστηκε τον Πάουκ πάρα πολύ κόντρα στη Μπενφίκα. Αυτό να έχετε στο νου σα. Έπαιζε με την Μπενφίκα ο Πάουκ, δεν έπαιζε με τα Δρυμίκλα. Ο Πάουκ όπω παρατηρήσει ήταν πολύ προσεκτικό στα μαρκάρισματά του. Ναι, ναι. Ειδικά μέσα στην περιοχή. Μέσα στην περιοχή δεν υπάρχει μαρκάρισμα. Χέρια είναι μαζεμένα, δεν υπάρχουν. Μα δεν υπήρχαν παίκτε τη Μπενφίκα μέσα στην περιοχή. Γελούσε λοιπόν, για το σύμπαν. Δύσκολα βρίσκει παίκτη που έχει στερήσει χθε. Καντουρίς, Βαμ, κάναν τρομερή δουλειά στο κέντρο. Και ο Εσίτη που μπήκε έκανε τρομερή δουλειά. Ο Εσίτη, ναι, που μπήκε, εντάξει, έκανε τρομερή δουλειά. Βέβαια, σε μια Μπενφίκα η οποία είχε λίγο κουραστεί, η ψυχολογία της ήταν πολύ πεσμένη, φαινότανε. Ανακατούταν να τρέξει κι αυτή γιατί άφηνε χώρους πίσω της μετά. Εντάξει, για τον Γιαννούλη δεν έχουμε λόγια. Ήταν μια επική εμφάνιση. Δηλαδή, το δεύτερο γκολ που μπαίνει, νομίζω ότι βλέπεις παιδιά τον Ρομπέρτο Κάρλος. Δεν κάνω πλάκα. Ναι, δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω. Δηλαδή να πάρει την μπάλα 15 μέτρα μπροστά από την περιοχή του
και να την κουβαλήσει 40 μέτρα, να έχει περάσει καμιά 5 αντιπάλους και να του κυνηγάει να βλέπεις κατεδρωμένη από πίσω του και να βγάζει αυτή την παλιά στο Τζίβκοβιτς. Νταλή, αυτό που είδα εγώ, μάλλον όχι από το 20 λεπτό, κανονικά αυτοί που διαβάζουν τα σημεία κατάλαβαν ότι το ΠΑΟΚ θα περάσει από το σημείο που μπήκε ο Ζεζούς και έκανε βόλτες στην άδεια τούμπα κάνα 3 ώρες πριν το μάτς. Επικό, επικό γίνεται, post Σταύρου Κόλκα. Τι, να εδώ με τον Τάκη. Α, ο, δε, εντάξει, ίδιος, έκλαιγα. Ίδιος ο Τάκης του καλά. Μου θύμισε η Μπενφίκα και ο Ζεζούς τον Άρη του Όγιος που ήταν υπερομάδα επιθετικά και τέτοια και μπήκανε και έκαναν κακάκια με στο τούμπα. Αυτό μου θύμισε εμένα η Μπενφίκα. Που να έχει και κόσμο. Εντάξει, είχε 3-4 μεγάλες ευκαιρίες. Λογικό να έχει όμως 3-4 μεγάλες ευκαιρίες. Εκεί θες λίγο και την τύχη. Θες και λίγο τον τερματοφύλακα. Οπωσδήποτε ήταν παρόν σε όλες τις μεγάλες φάσεις. Ήταν τερματοφύλακας. Ήταν τερματοφύλακας. Η απόκριση που κάνει αυτού του Έμερσον είναι. Ναι. Δηλαδή, είσαι από που πάει την μπάλα και αλλάζει πορεία και φεύγει εκτός θητείας. Όπως και στον Γκριμάλντο στην τελευταία φάση που είναι. Εντάξει, εκεί η μπάλα μπορεί να μην τη δεις όλα όταν θα περάσει πάνω από το κεφάλι σου. Mm. Εντάξει, ήταν. Δεν θα διαφωνήσω με το γιατί είδα όλη τη συνέντευξη του Ζεζούς. Να, του Ζεζούς, να. Τι είπε. Ναι, θα διαφωνήσω, δηλαδή ότι κάναμε 16 τελικές, καταρχήν τελικές ήταν 12 και οι μεγάλες ευκαιρίες ήταν 3. Αυτό. 3, ακριβώς. Δηλαδή, άκουγα στη συνέντευξή του και νομίζω ότι το σκορ ήταν μια μαγική εικόνα. Ναι. Αυτό καταλαβαίνει. Ότι ο ΠΑΟΚ είχαν δύο σούτ, ας πούμε, απλά και απλά πήγανε μέσα και μια ομάδα είχε τερματοφύλακα που τα έβγαλε, άλλοι δεν τα έβγαλε. Καλά, τι να πει, είναι για απόλυση ο άνθρωπος τώρα με αυτό. Έπρεπε από κάπου να πιαστεί, έτσι. Θεωρητικά, εγώ αν ήμουν πρόεδρος τώρα θα τον έδιωχνα τον Ζεζούς με τόσα εκατομμύρια που πέταξα. Αυτοί δώσανε 100 εκατομμύρια, παιδιά. Δεν είναι λίγο. Πολλές φορές με ρωτήσανε για τον Φερέρα, νομίζω και εσείς και σε εσάς το έχω πει. Ότι ένα προπονητή να τον αφήσει να δουλέψει, πρέπει να τον αφήσει να στήσει την ομάδα όπως θέλει αυτός και αυτό πέρυσι δεν έγινε με τον Φερέρα. Ναι. Επομένως ποτέ δεν μπορούμε να κρίνουμε έναν προπονητή ο οποίος δεν πήρε εργαλεία στα χέρια του, ποτέ. Έτσι και πόσο μάλλον ένα νέο προπονητή ο οποίος και είναι άρρωση ηλικία σχετικά για προπονητή, που φεύγει πρώτη φορά την πατρίδα του. Και πάει σε μια χώρα που δεν την ξέρει, τη συγκρασία. Για πάντα στον ΠΑΟΚ. Για πάντα. Για πάντα στον ΠΑΟΚ, καμπέλα. Όχι, δεν θα πω εγώ για πάντα στον ΠΑΟΚ, αυτά δεν υπάρχουν πουθενά. Mm. Αλλά χθες πάντως τον κλείδωσε τον Ζεζούς. Ένα προπονητή ο οποίος πληρώνει 15 εκατομμύρια η Μπεφίκα. Για να του πάρουν και 5 εκατομμύρια το στάφ. Και δώσαν 18 εκατομμύρια για να τον πάρουν. Αν είναι δυνατόν. Και το ακόμα πιο ωραίο είναι ότι πριν από μια εβδομάδα αυτοί οι άνθρωποι δώσαν 1.800 για να αφήσουν ελεύθερο τον Ζίβκοβιτς. Δώσαν. Ανοίξαν το ταμείο, δώσαν 1.800, του είπαν άντε αγόρι μου φύγε και αυτός τώρα τους έβγαλε εκτός ομίλων. Μετά από 10 χρόνια συνεχόμενα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να μην χωρούσε, όντως. Μάμι μπορεί να μην έβρισκε χρόνο συμμετοχής. Ναι. Στον ΠΑΟΚ όμως σίγουρα θα βρίσκει χώρο και χρόνο. Και η ποιότητά του φαίνεται, ρε παιδί μου, εντάξει, οι επαφές με την μπάλα της καταλαβαίνει. Πόσα χρόνια είχαμε να πανηγυρίσουμε γκολ από άνθρωπο που φορούσε το 14, ρε φίλε. Πολλά χρόνια. Όταν διάλεξε το 14, δηλαδή. Είπα δεν υπάρχει άλλο νούμερο, ρε φίλε. Διάλεξε άλλο νούμερο. Το φορούσε κι άλλος όμως το 14. Μετά ενδιάμεσα με Σαρακίδη. Δεν το θυμάμαι αυτό καθόλου. Επιθετικός. Όχι, το φορούσε και την επόμενη χρονιά κιόλας μετά τη φυγή του Σαρακίδη έφυγε το φορέ άλλος. Ναι. Το έλεγε ο. Επιθετικός όμως δεν νομίζω να ήταν. Επιθετικός όχι σίγουρα, δεν τόλμησε κανένας. Ναι. Κατάλαβε γιατί αυτό είναι επιθετικός, είναι και κοντός. Φακουντό. Φακουντό νομίζω. Ναι, όχι ρε. Όχι, Φακουντό δεν είναι. Φακουντό όχι. Μάλιστα. Αυτά, εντάξει, μεγάλη βραδιά χθες. Εμένα μ' άρεσαν οι δηλώσεις, Φερέιρα σε δύο κομμάτια. Πρώτον, ότι ασχολήθηκε μια-δυο-τρεις φορές με το μάτς με τον Ατρόμητο, την Παρασκευή. Που σημαίνει ότι. Κι όμως, 14 Φακούντο Περέιρα. Ναι, Φακούντο Περέιρα 14, μάλιστα. Ασχολήθηκε λοιπόν με το μάτς του Ατρομήτου. Σαν να λέει ότι τέλος αυτό τώρα έχουμε και το πρωτάθλημα. Μην περιμένουμε μόνο την Κράσνονταρ την άλλη εβδομάδα. Και μ' άρεσαν πάρα πολύ οι δηλώσεις του γενικά, ρε παιδί μου, περί φιλοσοφίας. Ότι οι δημοσιογράφοι είναι για να κρίνουν μετά το μάτς, ενώ αυτός είναι υποχρεωμένος πριν το μάτς να βρει κάποια πράγματα.
και να τα κάνει και ότι είναι πιο δύσκολο αυτό. Μ' άρεσε γενικά ο Φερέιρα χθες. Εντάξει, παιδιά, οι προπονητές πολλές φορές λένε αλήθειες. Είπε αρκετές αλήθειες που δεν συνηθίζουμε να ακούμε. Και είπε και πραγματάκια έτσι για την ομάδα, για παίχτες που ήταν και δεν είναι, που παίζουν και δεν παίζουν. Πέρασε τα μηνυματάκια του. Έντονα τα πέρασε. Πέρασε τα μηνυματάκια του. Πέρασε τα μηνυματάκια του. Μπράβο. Εντάξει, είπε ότι στεναχωριέται κιόλας όταν δεν παίζουν. Βέβαια. Νοείται. Ναι, δηλαδή είπε και για τον Ζαμπά, γιατί χρειάζεται να αποστολίσει τον Ζαμπά. Ναι. Έτσι. Και να πω εδώ σε μερικά γατόνια με δημοσιογράφους, δεν έχει σχέση ότι είναι Βραζιλιάνος, γιατί τ' άκουσα γι' αυτό. Ναι, εννοείται αυτό. Τι... Είναι γιατί έμεινε ο Μάτος εκτός. Ναι. Καλάδες. Και έμεινε και ο Ζαμπά. Και λένε ότι να, δύο Βραζιλιάνοι μείνανε. Το δεν ξέρω αν είναι τυχαίο αυτό. Εντάξει, τετάμε μια σπόντα, ας πούμε. Και... Εντάξει, τώρα. Εντάξει. Απλά δείχνει στο Ζαμπά ότι φίλε πρέπει να δουλεύεις παραπάνω αν θες να μπεις να παίξεις. Ναι. Έτσι, να είσαι ακόμα πιο ενεργός. Ωραία, Νταλή. Αυτά, μεγάλη βραδιά και εντάξει, δεν έχουμε λόγια. Κρασνοντάρ τι βλέπεις τώρα. Νωρίς, τα ατρόμητο έχουμε. Άστε την Κρασνοντάρ. Έχουμε ατρόμητο. Έχουμε ατρόμητο. Κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Το δικό μου το μυαλό πάντως, να ξέρετε, είναι στην Κρασνοντάρ. Δεν είναι στην ατρόμητο. Κακώς, ελπίζω τον παιχτό να μην είναι εκεί. Εντάξει, οι παίκτες έχουν άλλους δίπλα τους να τους κατευθύνουν. Σωστά. Δεν έχω κανέναν. Εμένα το μυαλό μου είναι στην Κρασνοντάρ. Πού είσαι τώρα? Έξω από την Κρασνοντάρ. Εδώ, Θεσσαλονίκη είμαι, εδώ. Εντός. Ακούω πολύ λακκούβα, οπότε το κατάλαβα ότι είσαι εντός. Προσανατολικά πρέπει να είσαι. Ναι. Ωραία. Ανατολικά είναι, βέβαια. Λακκούβα, τι. Ναι, δυτικά είστε με πίστα MotoGP, είστε δυτικά. Χαριλάου ή Άνω Χαριλάου, που το λέτε τούμπα εσείς. Είναι η Άνω τούμπα, η κάτω τούμπα και η πιο κάτω τούμπα. Νομίζω ότι αυτό εδώ το Άνω Χαριλάου δεν το έχω ακούσει ποτέ. Κι εγώ. Μόνο από το GP μπορείς να ακούσετε τις βλακίες. Τα λέμε, φιλιά, καλή δουλειά. Καλημέρα. Λοιπόν, θα κάνουμε διάλειμμα και μετά θα ξεκινήσουμε με το λογίδιο. Λογίδιο λέγεται, λογίδριο, κάπως έτσι, είναι ιδρύο. Ρο είναι εδώ πάνω που λέμε σδρό αντί για σδρό. Αυτό, σδρό. Λοιπόν, θα μείνετε. Ποιο θα... λογίδριο, τι έχει. Εσένα θα ακούσουμε που δεν μίλησες. Ναι, ναι. Θα ακούσουμε Κωνσταντίνο Τσίπιο απολαυστικά. Ετοιμάστε καφέ, τσάι, τήλιο, μέντα, ό,τι γουστάρετε. Θα απολαύσουμε Κωνσταντίνο Τσίπιο. Εγώ τον απόλαυσα ένα τέταρτο. Πριν την εκπομπή, πριν να αρχίσουμε. Τώρα. Ναι, αυτό θέλω. Αυτό θέλουμε. Ξεπούλημα. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο. Αργυρός είναι. Ναι. Ρέμο θα έλεγα στην αρχή. Εντάξει, Αργυρός και Ρέμος είναι ίδιες φωνές πάνω κάτω. Πριν πάω στα θέματα αυτά που. Πριν πα. Φίλο... Πριν πα. Στο φίλο. Α, δεν έχουμε. Oh. Α, τι έγινε, πέσαμε. Άντε, παρακαλώ. Ναι. Κάθε μέρα ο καφέ σου είναι καλύτερο. Ναι, εγώ σήμερα θα έλεγα ότι δεν τον πέτυχα. Όχι, σήμερα είναι νομίζω ο καλύτερος καφές που έχεις κάνει. Αυτή που είσαι χαρούμενος. Λες, η διάθεσή μου, μπορεί. Γι' αυτό εγώ τον πίνω πικρό το καφέ. Να πούμε ότι έχει γίνει μια ιστορική νίκη χθες. Σήμερα τελείωσε. Los Angeles Clippers, Denver Nuggets, 89-104. Οι Nuggets περνάνε στην επόμενη φάση. Για δεύτερη φορά γυρνώντας σειρά που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Δεύτερη φορά σερή μετά τους Jazz να γυρνάνε 1-3 σειρά και να την κάνουν 4-3. Μα έχουν κάνει ρόμπα οι Nuggets. Εντάξει. Ναι. Μιλάμε για άσερα γόρι μου, Λέοναρντ. Παρατήστε τον από τον μπάσκετ. Τι να πούμε. Και πάμε τώρα στα θέματα. Λοιπόν. Θες να πούμε το σαν σήμερα που το πηδήξαμε, ναι, σήμερα. Να πάμε, και μετά να. Τώρα το θυμήθηκα κι εγώ. Το έχω ανοίξει. Το έχω ανοίξει. Πάμε όλοι μαζί. Καλοκαιράκι στην ακρογιαλιά. Μέσα στο νεράκι. Μαρία, φέρε τις πύρες. Κλικ, κλικ, κλικ. Πέφτει το βραδάκι. Δεν το κλικ, δεν το δω. Στην άμμο τώρα είναι ωραίο. Είναι ωραίο στην άμμο. Είναι ωραίο στην άμμο. Είναι ωραίο στην άμμο. Θες να μην το πω. Μέχρι τις 8 ώρα. Είναι ωραίο στην άμμο. Δεν ξέρω. Πες. Θες να το πω εγώ, πες να το πω εγώ. Συγγνώμη. Άντε, περίμενε. Εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Θα μπορούσα να το διαχειριστώ στον αέρα. Εντάξει, χωρίς τον πινιλί. Θα σου πω κάτι τώρα που έγινε εκτός αέρα. Τι. Πάω χθες Μακεδονία Βαλά στο απόγευμα και συνεννοούμε με τον Τζατζαρό.
Όποιο θα έμπαινε στο στούντιο 7 η ώρα, τι, πότε να με βγάλει, πώ θα βγούμε. Και, και στο τέλο τι μου λέει. Τον κόλο να βαράς, Ρενό δεν σου παίρνω. Ναι. Έκλαιγα. Επικό ανέκδοτο. Λοιπόν, πάμε στο σαν σήμερα να δούμε τι έχουμε. Ναι, εδώ είμαστε. 260η ημέρα του έτους, Ανατολή Ηλίου στις 7 και 6. 13. Δύση Ηλίου στις 19 και 32. 51. Ωραίος. Αυτό είναι πιο εύκολο μου. Γιορτάζει η Εφημία. Εφημία, όχι Ευθυμία. Ε. Όχι, και η Λουντμίλα. Λουντμίλα. Και άθη ποτάκι. Και άθη. Τέλει παρέα. Όπως θέλω να κάνω βραδινή εκπομπή τώρα. Το αυτό μου φαίνεται με Θεοδόρο του Σαββατοκύριακο. Σε ψάχνω να αξίζει να ξέρει, ε. Ναι. Λέει πόπο, λέει πόπο. Πρέπει. Σαββατοκύριακο θα πρέπει, πρέπει, ε. Κάνε κανένα δυο σερι εβδομάδε σερι πρωινά και άσε τα Σαββατοκύριακο. Το πίσω. Είμαι σε μια ηλικία Α. Έχουμε κάποιε υποχρεώσει Α, Β, Γ. Ηλικία χάνει και δεν με νοιάζει. Εντάξει, φίλε. Ντροπή σου. Ντροπή. Ντροπή. Αντί εσύ να μου λε Κώστα, μην έρθει αύριο, ξεκουράσου. Θε να σου δείξω. Μια μέρα θα στο κάνω, ρε φίλε. Θα σου δείξω τι κλήσει μου από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί που παρκάρει. Ήμουν σίγουρο. Τι βλάκα. Το λε τότε, το λε. Το σου δείξω, ρε φίλε, να δει τι τραβάω. Τι τραβάω κάθε μέρα. Πού από το μεταξύ, σκέφτομαι τώρα ότι πόσο απογοητευτική είναι για κάποιο εκπομπή που δεν είναι από την αρχή μέχρι το τέλο. Ναι, ρε φίλε, ναι. Πω κάτω, τους διαλύσαμε, τρελάναμε την Ευρώπη όλοι, ρε. Και ηχητικά από Μουσλίμοβιτς, ποντιακά. Ήθελα να ανεβάσω story το... Το story να ανεβάσω για να κοιμηθώ τα παντζούρια. Αλλά δεν ξέρω, μου έχει φύγει λίγο η... Η οπαδικήλα. Όχι, και αυτό, χρόνια μου έχει φύγει. Εντάξει, θα χαρώ. Χάρηκα, ας πούμε, που στεναχωρέθηκε ο μπαμπάς μου χθες το βράδυ. Όταν μπήκα σπίτι που με περίμενε και μου λέει συγχαρητήρια, μεγάλη νίκη. Το κοιτάω μια έτσι. Εγώ Μπενφίκα, λέει, υποστήριζα. Εννοείται. Ναι, εντάξει. Αλλά λέει, εντάξει, μπράβο. Ποιο ηγή Αριανό δεν υποστήριζε ναι, τέτοιο Μπενφίκα. Με την Μπεσίκτας, βέβαια, υποστήριζε ΠΑΟΚ. Μου είπε με Τούρκους, λέει, και άλλη μια χώρα, λέει. Δεν θα την πω στον αέρα. Ναι. Υποστηρίζω ΠΑΟΚ, ρε παιδί αλλά... Όχι Σκόπια, ε. Α, όχι. Δεν, ναι, δεν. Ναι. Πάνω, κάνουμε τα δόντια μας πάνω γι' αυτό. Τι απολαμβάνεις πάντως. Έχει διαφήμιση. Ναι. Πώς έχει. Γιατί. Αυτό? Όχι, βασικά όχι, δεν ήταν διαφήμιση. Είναι από το live του Αργυρού αυτό. Με ψάχνουν να αξίσαι. Ναι. Θα πεις το σαν σήμερα. Ναι. Κάτσε να βάλω κανένα τραγούδι να πεις. Λοιπόν. Βάλε κανένα Ιρλανδέζικο. Ή βάλε ποντιακά. Όχι, εντάξει. Βαριέμαι το να ψάξω. Να ρωτήσω κάτι, γιατί βάζετε ακόμα ποντιακά στην Τούμπα. Τι σχέση έχει πάει με τον πόντο. Πώς δεν έχει, ρε φίλε. Καμία προσφυγική είναι. Ομάδα. Είναι η Βαν Σαββίδης. Προσφυγική. Βάζουμε και εμένα για τους πρόσφυγες από τη Συρία. Το ίδιο πράγμα είναι. Καμία σχέση δεν έχει με τον Πόντο ΠΑΟΚ. Τι λες, μωρέ. Τι έχει, λες, μωρέ. Γιατί δεν έχει. Κωνσταντινοπολιτών δεν είναι τραπεζόντας. Το Περακλούμπ όλα αυτά εκεί, πόντι. Τι σχέση έχει το Περακλούμπ με το. Ρε φίλε, δεν είχε πόντιους μέσα. Πόντος εκεί, Κωνσταντινούπολη. Ένα πράγμα, μια παρέα, μια γειτονιά ήταν όλα. Τι λες, μωρέ. Δεν τη Σαμψούν και τραπεζού το ΠΑΟΚ. Που είχε καβατζώσει όλα τα τέτοια όλα τα, και τα όλα ΠΑΟΚ είναι, ρε. Ναι, όλα ναι, είναι ναι. ΠΑΟΚ παντού. Αχ, έχω δει τέτοιες εικόνες. Παντού. Όπου υπάρχει αναπνοή. Αυτό. Όπου και αν σηκώσει μια πέτρα, ένα δικέφαλο ετό θα δει. Εντάξει, μια πέτρα, άντε. Λοιπόν, η Λουντμίλα λοιπόν γιορτάζει. Είναι διεθνής ημέρα για τη διατήρηση της στιβάδας του όζοντος. Πώς λέμε με βάδα, είναι και στη βάδα. Γιατί το μάτι μου πάει πάντα κάτω εκεί πέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χθες έχασες που ήταν η μέρα του. Γιατί έχασα χθες. Δεν το πρόλαβες. Ναι, δεν το πρόλαβα. Κάτι ήταν, εσύ είπα κάτι περίεργο. Η μέρα του αβοκάντο, κάτι, μια χαζομάρα πάλι. Το αβοκάντο έχει σχέση με σήμερα κάτι. Χθες σε άκουγα όμως όταν είπες το σαν σήμερα. Ήταν ακριβώς την ώρα που χτύπησε η πόρτα. Δεν το πρόλαβες. Λοιπόν, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Παγκόσμια Εβδομάδα Ιδιοπαθούς Πνευμονικής Ίνωσης. Έχω τέτοιο. Πνευμονική ίνωση λίγο. Έχω πάθει πνευμονία. Α, ναι, και με έχει αφήσει έτσι ένα πολύ λίγο. Α, γι' αυτό. Γι' αυτό, γι' αυτό λείπω κάποιες μέρες. Αυξάνεται η ίνωσή μου. Σκανδαλώδης η δικαιολογία. Εντάξει. Είναι το επόμενο μήνυμα που στείλω. Έλα, δεν θα έρθω αύριο. Έχω πνευμονική ίνωση. Αυτή η ίνωση με η Τάνα. Λοιπόν, ντροπή σου να μιλάς έτσι τώρα. Τάνα είπα. Το Λουτβάλα. Πώς λεγόταν.
Εθνική γιορτή στην Παπούα, Νέα Γουινέα, για την... υπάρχει και για Γιουά. Έλα Παπούα μου να ζήτηξε να το παραπάς. Για την ανεξαρτησία της από την Αυστραλία το 1952. Εθνική εορτή του Μεξικού για την ανεξαρτησία του από την Ισπανία. Παπούα δεν ξέρεις που στην Αθήνα. Παπούα. Παπούα. Ο Παπούας μου μένει στον Γκάζι. Έχεις προσέξει που βάζουν και φωνήματα στο τέλος, αλλά τα τραβάνει κιόλας. Θα πάμε Γκάζι. Να το πω τώρα. Ναι, δεν νομίζω να ακούει. Μιλάω με έναν για μια ομάδα Νότια Ελλάδα που σου έχω πει τώρα τελευταία. Ο οποίος, ρε παιδί μου, είναι Αθηναίος όμως. Πολύ όμως Αθηναίος. Mm. Και μιλάμε τουλάχιστον 4-5 φορές την ημέρα, αρκετά. Δεν μπορείς να φανταστείς προφορά. Μακάρι να μπορούσα να τον ηχογραφεί. Ίσως λίγο παραπάνω από ό,τι το κάνεις. Αλήθεια. Αφού προσπαθώ να μην γελάσω. Μια-δυο φορές σε σκέφτηκα, το πνίξα λίγο. Από πού είναι από το Γαλλία. Μπουρνάζι. Πριν πει στην Αθήνα. Όταν κατέβηκα Αθήνα, έπαθα αυτό το οτιδήποτε πιο κάτω από τα Τέμπη είναι Αθήνα. Γιατί πάμε, ξέρω εγώ, πάμε Αθήνα και μετά τη μια μέρα πάμε Κόρινθο. Θυμάσαι που πήγαμε Κόρινθο. Ναι. Και το ένα του παιδί είναι Αθηναίος, ρε παιδί μου, που, ο φίλο μου που πήγαμε, που κατεβήκαμε κάτω, που ήμασταν τρεις. Ναι. Και του λέω, πολύ ερμηνεία έχει εδώ πέρα στα μέρη σου. Και λέει, εγώ από την Αθήνα είμαι. Τι σχέση έχω με την Κόρινθο? Και λέω, α, δεν είναι όλα, Αθήνα εδώ δεν είναι, αυτά δεν πιάνονται, αυτά τα κάτω. Ναι, τώρα πόσο είναι, Αθήνα Κόρινθο είναι 3 τέταρτα. Μια ώρα. Είναι, ναι. Καμιά 100 και χιλιόμετρα. Πάντα. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι η μέρα σεβασμού των ηλικιωμένων στην Ιαπωνία. Γι' αυτό δεν σου λέω ότι πάντα σήμερα. Α, μπράβο. Στην Ιαπωνία. Είναι η μέρα της γέννησης της Ιουλιέτας στη Βερόνα. Στην πιτσαρία εδώ. Και είναι λοιπόν εθνική ημέρα γουακαμόλε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ναι, ρε φίλε, μπράβο. Και έχει επεξήγηση το γουακαμόλε, λέει, είναι μεξικάνικη σάλτσα με βάση το αβοκάντο. Μ' αρέσει. Έχεις φάει. Ναι. Πολύ ωραίο. Χθες είναι η αγαπημένη τέτοια των DJ. Γουάκα, γουάκα, γουακαμόλε. Πάμε όλοι μαζί. Α, για το παιχνίδι χθες, ε. Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει λοιπόν είναι της Αγίας Εφημίας, μάρτυρος Μελιτίνης, Λουντμίλας και Μαρτίνου Επισκόπου Παλαιάς Ρώμης. Στην Καθολική Εκκλησία είναι του Αγίου Κυπριανού. Φαντάζομαι τη Λουντμίλα, κανονικά Αγία, ξέρω, ναι. Μιλάμε και δεν ξέρω τι φορούσαν. Ναι. Μαγκράτες και οι άλλοι όσοι ήταν παράεση ήρεμος και αυτή να ήταν η αιτία. Κοιτάει λίγο παράξενα όταν μπαίνει ο Άγιος Πέτρος. Πρωτοσύγκυλος. Ναι. Λοιπόν, στην καθολική εκκλησία είναι του Αγίου Κυπριανού. Με βίτσα. Ναι, της Αγίας Λουντμίλας πάλι. Προστάτηδα, λέει, της Βοημίας η Λουντμίλα. Που είναι περιοχή της σημερινής Τσεχίας. Ναι, που θα ήταν Ουκρανία, Τσεχία, Μολδαβία, Μολδάβα. Που πού έρθει το παιδί? Τι νοσίστηση. Και λες εσύ στην Τσεχία γιατί ξέρουν ελληνικά. Ναι. Είναι του Αγίου Κουκοδήμου. Όχι. Τι. Είναι του Αγίου Κουρκοδόμου. Α. Ναι. Ποιος είναι. Μια μεγάλη διαφορά από το Κουκοδήμου. Ναι. Και της Αγίας Εφημίας πάλι στην Καθολική. Πάμε να δούμε και τι έγινε σαν σήμερα. Τα μεγάλα γεγονότα. 16 Σεπτεμβρίου φτάσαμε. Περάσαμε τα μισά του μήνα. Καλώς. Το 1462 ο Γενουάτης Νικόλαος Γκατιλούζη παραδίδει υπό όρους το κάστρο της Μυτιλίνης στο Σουλτάνο Μεχμέτο Β'. Το 1835 ο Άγγλος φυσιοδήφης Τσάρλς Ντάρουιν, γνωστός στην Ελλάδα ως Κάρολος Δαρβίνος, έτσι, φτάνει στα νησιά Γκαλάπαγκος. Πολύ δύσκολες λέξεις έχει σήμερα. Μια συστάδα νησιών στα δυτικά της Νότιας Αμερικής. 1934 ο Ντόναλντ Ντακ. Όπου εκεί ανέπτυξε τη θεωρία της φυσικής επιλογής στα γεννησιά Γκαλαπάγκος. Αυτό που το ξέρεις εσύ. Ρε φίλε, δεν το διάβασα το υπόλοιπο γιατί έχει μια παράγραφο και λέει: στις 5 εβδομάδες της παραμονής του θα κάνει παρατηρήσεις στο πλούσιο ζωικό βασίλειο των νησιών που θα του δώσουν μετέπειτα την αφορμή να διατυπώσει τη θεωρία του περί της φυσικής επιλογής έμβιων όντων. Πίστευτο. 1934 ο Ντόναλντ. Δεν έχει τίποτα απέδευτο. Σε αυτά καλώς στο ποδόσφαιρο είσαι για μυρωδιά. Ο Ντόναλντ Ντακ, η διάσημη πάπια της Disney, εμφανίζεται για πρώτη φορά και σε κόμικ εφημερίδας. Το 1967 ο Σπυρίδων Μαρινάτος ανακαλύπτει σημαντικό προϊστορικό οικισμό στο ακροτήρι της Σαντορίνης.
Το 1970, στον πρώτο αγώνα του πρώτου γύρου στο κύπελλο πρωταθλητριών, ο Παναθηναϊκός νικάει στο Λουξεμβούργο με 2-1 την Ζενές ΕΣ. Είναι η αρχή της μεγάλης πορείας προς το Γουέμπλεϊ. Εκείνη η μέρα είχε βρέξει πάρα πολύ και παίξανε σε Λουξεμβούργο. Είναι η αρχή της μεγάλης πορείας προς το Γουέμπλεϊ. 1982, σφαγές Παλαιστινίων από Λιβανέζους πολιτοφύλακες στα προσφυγικά στρατόπεδα Σάμπρα και Σατήλα του Λιβάνου. Πάμε στο φίλο και μετά θα πάμε γεννήσεις και θανάτους. Παρακαλώ. Yes. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Παναγιώτη Σουάστ. Γεια σου Παναγιώτη Σουάστ. Γεια σου Παναγιώτη. Εχθές το βράδυ πριν τον αγώνα είμαστε στο καφενείο. Ναι. Λαράκια Αοξίδες Αγιανή. Κάποιος από την άλλη την ομάδα φυσικά. Παιδιά, παίξε το 1-4. Εγώ είμαι. Γιατί ρε παιδιά το παίξε το 1-4. Γιατί το είπε ναι, εσύ. Ο Αριανός. Ο Αριανός. Ναι. Λοιπόν, να μην μακρυλογούμε, το παιχνίδι τελείωσε. Ένας από αυτούς, ρε παιδιά, δεν είπε ένα συγχαρητήρα στην ομάδα. Μπράβο, κέρδισε η ομάδα, η ελληνική ομάδα κέρδισε. Mm. Εντάξει, θέλεις να λένε ψέματα. Όχι να λένε την αλήθεια. Εγώ προσωπικά, επειδή είμαι ΠΑΟΚ, φανατικός, αύριο θα πω καλή επιτυχία στον Άρη, παιδιά. Δεν είναι κακό. Το πιστεύεις όντως, το νιώθεις. Ναι, φίλε μου, το πιστεύω μπράβο, γιατί εγώ είμαι της παλιάς σκοπής. Είμαι της παλιάς σκοπής, είμαι 60 χρονών. Πηγαίναμε στον Άρη, στο γήπεδο του Άρη τότε και πηγαίναμε Παοξίδες Αριανή, όλοι μαζί ήμασταν. Ξέρεις τι. Άλλη φιλοσοφία έχω εγώ στο θέμα φιλάθλου. Έχω άλλη φιλοσοφία. Ναι, εγώ θέλω τον Άρη να είναι, ας πούμε, στη Super League. Παρόλο που χάρηκα για να κάνω καζούρα στους φίλους μου Αριανούς όταν έπεσε ο Άρης. Έτσι. Ναι. Αλλά εγώ τον Άρη τον θέλω στη Super League για να τον έχω να τον νικάω. Όταν τον εννοείται. Έτσι. Εννοείται και τον Ηρακλή θέλουμε να είναι και ο Απόλλωνος Καλαμαριάς να είναι. Σωστό. Έτσι πρέπει να λειτουργούμε. Αλλά όχι επειδή χαίρομαι, επειδή θα χαρούν οι Αριανοί, ας πούμε, αν νικήσει την Κοβαλίνκα ή όταν θα νικήσει ο Άρης το Μπανιόνιο. Δεν χαίρομαι, όχι. Θέλω και όμως, αδερφέ μου, εχθές τα μούτρα που είχαν εχθές, όμως, ρε φίλε, δεν μπορούσα να το καταλάβω. Τι μούτρα είχαν εχθές. Η μεγαλύτερη χαρά, εγώ πιο πολύ χάρηκα με τη στεναχώρια του μπαμπά μου που είναι Αριανός, τον φίλο μου που είναι κάποια Αριανή. Οι τρεις κολλητοί μου είναι Αριανοί και οι τρεις. Χάρηκα πιο πολύ που στεναχωρέθηκαν αυτοί παρά εγώ για την νίκη του ΠΑΟΚ. Έτσι είναι. Δεν ξέρω, εγώ έχω άλλη φιλοσοφία, παιδιά. Τι να πω, αλλιώς λειτουργώ εγώ. Λειτουργώ διαφορετικά. Έχει, αλλά είναι δύσκολο να το και η καζούρα μου αρέσει, αλλά όχι αυτό το πράγμα. Πες ένα, δηλαδή, άμα κέρδιζε ο Ολυμπιακός, τι θα λέγανε. Σίγουρα θα λέγανε. Μπράβο την ομάδα, κέρδισε. Έφερε και βαθμούς στην Ελλάδα. Θα λέγανε μπράβο στον Ολυμπιακό, γιατί αυτό θα πείραζε εμάς τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Σωστό. Σωστό. Ακριβώς έτσι. Καταλαβες. Έτσι. Ναι, ναι, παιδιά, ναι. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλή δουλειά. Καλή δουλειά. Και καλή υπομονή στους δρόμους, μια που οδηγάς λεωφορείο. Εμείς με μηχανή δυσκολευόμαστε στην πόλη. Φαντάζομαι να οδηγάς λεωφορείο. Το ξέρεις αυτό, Να πάρουμε το λεωφορείο ή όχι. Πού το βάλεις το λεωφορείο. Όχι, ένα άλλο. Αλλά δεν το θυμάμαι τώρα. Α, πόσο κάνει το λεωφορείο για Καλαμάτα. Καμιά 40.000 ευρώ. Πήρε ένα τακτέλ να ρωτήσει. Λοιπόν. Να πούμε γεννήσεις θανάτους και μετά θα σου δώσω το λόγο. Κάτι στις 8.30 ώρα θα σου αφήσω να μιλήσεις. Δεν θέλω πολύ, 5 λεπτά θέλω. Γεννήσεις το 1893, παιδιά πάρτε τηλέφωνο να μην μιλήσει ο Τσίψος. Ναι, ναι, φημώστε μας. Έτσι, το 1893, αύριο θα πεις όλη τη μέρα μόνο. Ο Άλμπερτ Φον Σενγκέρκη. Αχ, ο Σενγκέρκη, του Άρη. Ο Σενγκέρκης. Έχει και άλλο όνομα. Είναι Άλμπερτ Φον Σενγκέρκη Ντε Ναγκυρά. Δεν πάρτε και κούνα το με τις ώρες. Περίμενε ρε, είναι που είναι δύσκολο με διακόπτης κιόλας. Άλμπερτ Φον Σενγκέρκη Ντε Ναγκυράπολτ. Α, ο wannabe. Ναι. Γουακαμόλε. Ούγγρος γιατρός που ανακάλυψε τη βιταμίνη C. Σε είναι σου. Σε. Βιταμίνη σου. Ανάλογα που ναι, το ναι. διαβάζεις. Και βραβεύτηκε με Νόμπελ Ιατρικής. Ναι. Το 1924 γεννιέται η Λορίν Μπακόλ. Αμερικανίδα ηθοποιός, η χείρα του Humphrey Bogart. Oh. Το 1925 γεννήθηκε ο Ρίλεϊ Κίνγκ. Το ξέρεις. Τζαζ. Κοντά είσαι. Μπλουζ. Ναι. Τέτοιο, ναι. Αμερικανός θρύλος του μπλουζ γνωστότερος ως BB King. BB King, yeah. Θάνατη 1736 Daniel Gabriel, όχι Μπατιστούτα, Fahrenheit. Γερμανο-Ολλανδός φυσικός που δημιούργησε την ομώνυμη κλίμακα. Κολόνια θα έλεγα. Ομώνυμη κλίμακα για τη μέτρηση της θερμοκρασίας. 1932
Πεθαίνει ο Ρόναλντ Ρος, Άγγλος γιατρός που ανακάλυψε ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Και το 1970, φαντάσου πώς τον είχαν τσιμπήσει και τα φόρτωσε όλα στα κουνούπια. Όχι, κοίταξε ένα κουνούπια, λέει. Ναι. Εσύ έχεις ελονοσία. 1977, πέθανε σαν σήμερα η Μαρία Κάλλας. Ελληνοαμερικανίδα λυρική καλλιτέχνηδα που γεννήθηκε το 1923. Μόνο 54 πέθανε, ναι, η Κάλλας. Ναι. Μάλιστα. Αυτά με το σαν σήμερα. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Έχεις 6 λεπτά. Καλέστε γρήγορα. Έχεις 6 λεπτά. 2-31-0, 2-87 και 3-8. Όπου μέχρι και τα τηλέφωνα υπέχουμε να το πούμε καμιά 7 μέρες. Άμα θέλετε, σας δίνω και το δικό μου το κινητό. Αν πάρετε... θέλετε, σας καλούμε εμείς. Ναι. Ποιος είναι, δε. Ναι. Λοιπόν, ένα από τα βασικά που θέλω να πω πριν με διακόψει οποιοδήποτε, που καλά θα κάνει να με διακόψει, είναι δεν γίνεται να είσαι συμπαίκτης με έναν ποδοσφαιριστή, να πηγαίνει σε άλλη ομάδα και να τον μαρκάρει. Βασικά δεν γίνεται να τον μαρκάρει έτσι κι αλλιώς έναν άγνωστο ποδοσφαιριστή, δίνοντάς του πλευρά. Δηλαδή, του μαρκάρει τη δεξιά πλευρά και τον αφήνει αφύλαχτο από τα αριστερά να κάνει ό,τι θέλει. Πόσο μάλλον να είναι πρώην συμπαίκτης. Το βλέπω τώρα κιόλας. Είναι απίστευτο αυτό. Δεν γίνεται να τον αφήνει να κάνει ό,τι θέλει, να τη φέρνει στο αριστερό, μόλις έχει μπει μέσα στο παιχνίδι. Και καλά, δεν λέμε για τον τερματοφύλακα τον Βλαχοδήμου που το έφαγε, που ήταν σε εντελώς λάθος θέση. Δηλαδή εδώ τώρα. Εντάξει, δεν το λέω. Πού πα, Βλαχοδήμου. Κλειστή γωνία είναι αυτό εδώ πέρα. Ναι, όταν, γενικά ο τερματοφύλακα που τρώει γκολ στην κλειστή γωνία έχει ευθύνη. Κλειστή γωνία δεν είναι καλά πόδια, ήταν άθλια η στάση του. Εντάξει, ρε Βλαχοδήμου, άμα είναι κάτσε φάτα όλα. Τι να λέμε τώρα. Και εδώ και αυτό θα το τρώγει, αν μου πηγαίνει λίγο πιο εδώ μέσα. Εδώ αυτή η απόκρουση είναι τεράστια του Ζήφκοβιτς. Ναι. Τραγικό. Τραγική μεσοαμυντικά η Μπενφίκα σε πολλά σημεία. Ναι. Τραγική στο κέντρο της η Μπενφίκα. Και θα σου πω για ποιο λόγο Κλοπ νομίζω δεν θα έπρεπε να κοιτάξει τον Στογιανούλη, θα έπρεπε να κοιτάξει τον Σβάμπ. Ναι. Από το χθεσινό παιχνίδι. Το Καντουρί ήταν καλός. Και ο Καντουρί ήταν καλός, ναι. Δεν θα πρέπει να κοιτάξει το Γιαννούλη, γιατί αυτό που κάνει ο Γιαννούλη στην κούρσα, που όχι μόνο πάει είναι κούρσα, είναι και διαγώνια κούρσα. Ναι. Γιατί είναι διαγώνια κούρσα. Μου δίνει πάσα τώρα, ωραία. Γιατί πήγε προς τον άξονα. Γιατί πήγε προς τον άξονα. Γιατί ήταν αφύλαχτος. Γιατί τον κοιτούσαν. Όχι. Γιατί η Μπενφίκα είχε προσαρμόσει το παιχνίδι της, γιατί ήξερε ότι ο Κρέσπο δεν θα κάνει ανεβάσματα. Ναι. Ήξερε ότι ο Γιαννούλη θα κάνει το 90% των ανεβασμάτων και τον έκλεισε την πλευρά. Τον έκλεισε, δηλαδή ο Γιαννούλης δεν πάτησε γραμμιστές. Ναι. Ο Γιαννούλης είχε την εξυπνάδα, ή ο Γιαννούλης ή ο Φερέιρα, ή μαζί, είχαν την εξυπνάδα ότι περιμέναν ότι θα κλειστεί η πλευρά του Γιαννούλη και του είπε: μπαίνε μέσα. Πάνε κατά μέτωπο. Παίξε κάθετα. Θα σου πω αυτό. Αυτό που δεν λες, το είχαν προβλέψει. Αυτό που λες είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή αλήθεια, ξέρεις ποια είναι, ότι. Ωραία, αυτό γίνεται το πρώτο δεκάλεπτο. Μετά βρε ύπνε Ζεσού. Κάνε, παίξε κάτι. Είναι δυνατόν βρε αγόρι μου να το. Αυτό έγινε στο 80. Πότε μπήκε το δεύτερο γκολ. Πότε, στο 81, πότε βγήκε. Τόσο. Όχι, δεν γίνεται, ρε Ζεζούς, να τρως δεύτερο γκολ από το Γιαννούλη και να γίνεται αυτό ακριβώς που λέει ο Κωνσταντίνος στο... που έχει κλείσει. Παίξε κάτι, άλλαξε, αφού βλέπεις ότι δεν σου βγαίνει. Βλέπεις ότι ο Κρέσπο φάνηκε από το πρώτο δεκάλεπτο ότι θα ανταπεξέλθει αυτό που κάνει. Αυτό, θα είναι ο τέταρτο στόπερ. Παιχνίδιου, βρε ύπνε. Βρε ύπνε που έχουν δώσει 100 εκατομμύρια άλλοι και πας εσύ και χάνεις τέτοιο μάτς που έχεις χάσει πρωτάθλημα, έχεις χάσει τελικούς, έχεις χάσει. Δεν μπορείς να καταλάβεις ότι κάποια στιγμή δεν μου βγαίνει το αρχικό μου πλάνο, θα παίξω κάτι άλλο. Ξέρεις τι θα έκανα εγώ. Τι. Θα βάζα ή τον Γκριμάλντο ή κάποιον να παίζει μόνιμα από την πλευρά του Γιαννούλη και να ανεβαίνει συνέχεια. Να αναγκάσω τον Γιαννούλη να μην βγει μπροστά. Δεν γίνεται να παίζεις κόντρα στον ΠΑΟΚ που έχει ψηλά κορμιά στην άμυνα και να παίζει με σέντρες αρχικά. Φτάνει, ρε παιδιά, με τις σέντρες. Δεν είχε χώρους να μπει κάθετα. Να έβρισκε χώρους. Δεν. Έχεις 100 εκατομμύρια μπάτζετ. Με τρία στόπερ ομάδα. Σκέψου ότι ο ΠΑΟΚ έχει τρεις. Παίξε overlap, παίξε κάτι. Δεν έπαιζε τίποτα. Δεν έκανε κανένα. Πρώτα απ' όλα, αυτό που παρατήρησα χθες. Έβλεπα μια ομάδα των 100 εκατομμυρίων, 150 εκατομμυρίων, να μην κάνει κανένα κίνηση. Να είναι στατική. Είναι απίστευτο. Δεν αυτό είχα το χώρους. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Δεν είναι δικαιολογία, αλλά. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Δηλαδή, άμα ήταν έτσι, δεν θα έπαιρνε ποτέ, ξέρω εγώ, Champions League ομάδα τύπου Μπαρτσελόνα, τίποτα. Θα κλεινόντουσαν όλοι πίσω. Εκεί και δεν θα παίζονται μετά οι ατομικές ενέργειες. Μια στημένη φάση. Αυτό είναι ατομικές ενέργειες. Ένα λάθος της άμυνας. Μια μπαλιά στην πλάτη. Ο Πίζη που τον κάναμε Θεό και ήταν ένα παιδάκι. Ένα παιδάκι φάνηκε χθες. Ο καλά, Βέγγλ και τέτοια δεν Βινίσιους. Υπάρχουν. Γελάει το σύμπαν. Βινίσιους μπήκε μέσα και κάνει τα κουνάκια. Ρε παιδιά, είναι δυνατόν. Ναι, όντως. Χρωστάμε ένα ψευδόνυμο στον Παναγιώτη από την Κρήτη. Στον Παναγιώτη. Το φίλο μου. Α! Θέλει ψευδόνυμο. Ναι. Εντάξει, θα το βρούμε στο διάλειμμα. Ναι, στο διάλειμμα θα σε βαφτίσουμε, να ξέρεις.
Τακτικά, θεωρώ ότι ο Αμπέλ Φερέιρα έκανε τα πολύ απρά πράγματα και δεν βρήκε αντίπαλο. Πραγματικά πήρε το πορτοφόλι από το πρώτο δεκάλεπτο και μπορεί να λέω και πολύ. Φάνηκε δηλαδή ότι δεν μπορούσε ο Ζεζούς να ανταπεξέλθει στο παιχνίδι. Θεωρώ ότι η ψυχολογία του Ζεζούς επηρέασε την ομάδα γιατί τον έβλεπα συνεχώς πάνω κάτω να πιάνει τα μαλλιά του, να κάνει. Δεν γίνεται ρε Ζεζούς να είναι 0-0 και να είσαι αγχωμένος και να φαίνεσαι απογοητευμένος. Ναι. Δείξε λίγο για τους παίκτες σου ότι τους εμπιστεύεσαι. Τι χάλι ήταν αυτό το πράγμα. Πολύ καλή, πολύ ιστορική πρόκριση για τον ΠΑΟΚ, αλλά πολύ εύκολη πρόκριση κοντά στην Μπενφίκα. Νομίζω πιο δύσκολο ότι... την περιμέναμε. Ναι, ναι. Ή δεν περιμέναμε πρόκριση. Δεν έπαιξε ο ΠΑΟΚ κλεπτοπόλεμο. Δεν έπαιξε ο ΠΑΟΚ Park the Bus. Γιατί πολλοί θα το πούνε και θα πούνε, έλα μου, ρε, τους έκανε τώρα. Έπαιξε αντιποδόσφαιρο. Δεν έπαιξε φουλάνε. Μετά από λίγο έπαιξε ποδόσφαιρο ο ΠΑΟΚ. Mm. Δηλαδή από το 55 και έπειτα δεν υπήρχε Μπενφίκα στο γήπεδο. Έπαιζε ο ΠΑΟΚ λες και παίζει με οποιοδήποτε αντίπαλο θα έπαιζε. Και νομίζω ότι άργησε κιόλας να τους σεβάστηκε παραπάνω από ό,τι έπρεπε την Μπενφίκα. Σε αυτό που έκανε. Μπενφίκα είναι αρφή, δεν τη σεβόμαστε. Ναι, ναι, ναι. Όχι, παιχτικά, άμα το πάρει, ίσως ένα δεκάλεπτο, ίσως και από το πρώτο ημίχρονο μπορούσε να κάνει πράγματα πάω. Ναι. Που θα είχε και πιο ξεκούραστο και το μικρό τον. Απλώς φοβάσαι να το κάνει αυτό όταν παίζει με την Μπενφίκα. Ναι, και σωστά. Εντάξει, δηλαδή όταν έχει μπροστά ένα Σεφέροβιτς, ας πούμε, δεν μπορεί να είσαι και τόσο αφελή στην άμυνα. Είναι ο Σεφέροβιτς. Ο Σεφέροβιτς, με εξαίρεση εκείνο που έκανε στην αρχή, άφαντος. Άφαντος, ναι. Άφαντος. Δεν τροφοδοτήθηκε, δεν έκανε. Ναι, δεν. Ήταν καλά κλεισμένοι όλοι. Δεν είναι ότι δεν έπαιξε καλά η Μπενφίκα. Έπαιξε πάρα πολύ καλά ο ΠΑΟΚ ανασταλτικά και αμυντικά. Εγώ στο είπα χτες ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ σφιχτός αμυντικά. Όταν είπες δηλαδή 1-3, 1-4, πώς έχεις πει, εγώ σου λέω είναι πολύ σφιχτή ομάδα ο ΠΑΟΚ φέτος. Έφαγε τώρα ένα γκολ από την Μπενφίκα που στο τέλος της καθυστερήσης. Μπράβο, στις καθυστερήσεις. Δεν τρώει εύκολα γκολ ο ΠΑΟΚ. Δεν τρώει εύκολα. Και θεωρώ ότι μεγάλο. Έχουμε φιλό. Ναι. Ωραία, πάμε στο φιλό. Ωραία. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα, παλικάρια μου. Καλημέρα. Όπα, καλώ τον Τάσο. Τι κάνετε. Καλά, τι ώρα έφυγε από εδώ χθες, μέχρι τις 12 σάκου. Εδώ είναι μέσα, από μέσα περίπου. Μόλις άρχισε ο Γιώργος, όμως άρχισε ο Αγόρας να βγάζει του δημοσιογράφου και τα λοιπά, την κανά. Ναι. Για να είμαστε στην ώρα, πα στη δουλειά. Λοιπόν, ναι, λίγο το φίλο μου το τσίπερ να το πω. Ναι. Το σχολιάζαμε και με το Σέργιο τον Αναστασιάδη χθες. Ναι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λέει ακριβώς. Τι εννοώ. Ναι. Η Μπενφίκα είναι μια ποιοτικότατη ομάδα που έχει ποδοσφαιριστές που με τρεις μπαλιές σε 4 δευτερόλεπτα μπορούσε να σου κάνει φάση και να σου βάλει το γκολ και να γυρίσει το παιχνίδι τούμπα. Ναι. Γιατί έμπαινε ένα γκολ από τις φάσεις που έχει κάνει η Μπενφίκα, θα μιλούσαμε για διαφορετικό παιχνίδι. Δεν θα μιλούσαμε για το παιχνίδι που μπόρεσε και έκανε ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, αλλά ποιες φάσεις ρετάς, όλα ήταν στην κλειστή γωνία. Δηλαδή ο Ζιβκοβιτς ήταν εκεί που έπρεπε. Δεν ήταν ότι έκανε εξαιρετικές επεμβάσεις, ήταν και εκεί που έπρεπε πολλές φορές. Δηλαδή, αυτό είναι η εξαιρετική επέμβαση, είναι να είσαι εκεί που έπρεπε. Ναι, σκοτωμένες ήταν οι φάσεις της Μπενφίκα. Εγώ μπορώ να σου πω ότι δεν ξέρεις ποιος είναι. Κωνσταντινέ, ξέρεις ποιος είναι ο καλός ο φορ, ο πολύ καλός ο φορ. Όχι αυτός που βάζει τα γκολ. Αυτός που παίζει καλά χωρίς την μπάλα. Ναι. Και ανοίγει διαδρόμους στους άλλους. Δηλαδή, τι εννοεί και ο Παπαδομανουλάκης, ότι ο Ζιβκοβιτς ήταν εκεί που έπρεπε. Mm. Και είχε και την ψυχραιμία για να είναι εκεί που έπρεπε. Δηλαδή, στο τέτα τέτ, ξέρει ο Ζιβκοβιτς, ας πούμε, στο 50 κάτι, που θα πάει μπάλα. Oh. Εκεί στο τέτα τέτ που βγάζει. Ναι. Ξέρει που θα πάει μπάλα. Oh. Αν θα πάει πάνω του, θα πάει σιρτά, θα πάει ψηλά, θα τη ρίξει όπως έκανε ο Τζόλης, ας πούμε, στο γάμα. Δεν το ξέρει εκεί. Όπως σχολιάσαμε και είπαμε όλη την εβδομάδα και την προηγούμενη, ότι θα χρειαστείς και τον παράγοντα τύχη. Ο ΠΑΟΚ είχε και τον παράγοντα τύχη αυτή τη φορά μαζί του. Στη φάση με το δοκάρι. Mm. Ή αν θέλεις ακόμα και στις φάσεις που και η μπάλα θα μπορούσε να πάει λίγο πιο γωνία, πιο αυτό, και πήγε στο Ζίβκοβιτς. Ήταν για αυτός καλά τοποθετημένος, αλλά πήγε και εκεί που έπρεπε, τέλος πάντων, για να μην φάει ο ΠΑΟΚ τον γκολ. Και για το δοκάρι Τάσο, πάντως και εκεί δεν ήταν τυχερός ο ΠΑΟΚ. Δεν χρειάστηκε, γιατί άμα πρόσεξες το χέρι του Ζιβκοβιτς μπορούσε να την πιάσει την μπάλα. Άμα δεν πήγαινε δοκάρι. Νομίζω το ότι την ακούμπησε και λίγο. Το βγάζε. Νομίζω εγώ θεωρώ ότι θα το βγάζε κιόλας. Άμα δεν πήγαινε. Δεν θεωρώ ότι. Ξέρω εσύ ποιο. Πώς τα βλέπεις όλα τόσο εύκολα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Όχι, δεν τα βλέπω εύκολα. Ίσα-ίσα εγώ λέω ότι ο ΠΑΟΚ δεν ήταν τυχερός. Δεν χρειάστηκε να ήταν καλός. Αυτό που κρατάμε είναι ότι ο ΠΑΟΚ απέκτησε μία δεύτερη ομάδα επίπεδου Champions League
η οποία 10 συνεχόμενα χρόνια έχει παρουσία στους ομίλους. 10 συνεχόμενα χρόνια στους ομίλους και έχει να αποκλειστεί σε προκριματικά από το 2004. Σε ένα πέρα από αυτό, διπλό με την Anderlecht. Έτσι. Έχει κάνει την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του με τον Νούνιες, 24 εκατομμύρια ευρώ. Και συνολικά έκανε 104 εκατομμύρια ευρώ μεταγραφές ως τώρα και έχει σκοπό να κάνει άλλα 80. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη ομάδα της Πορτογαλίας με 80 τίτλους και ο ΠΑΟΚ αυτή την ομάδα κατάφερε και την πέταξε έξω. Χωρίς το Βιερίνια, χωρίς το Μαωρίσι, χωρίς ο Μάτος. Μιλάμε για τρεις ποδοσφαιριστές με τεράστια εμπειρία. Με τους πιτσιρικάδες ο ΠΑΟΚ με τα δεύτερα πέταξε την Μπενφίκα έξω. Και την Μπεσίκτας πέταξε έξω που είχε 7 συμμετοχές έως τώρα στο Champions League. Δεν είναι δεύτερα πλέον. Έτσι, είναι εγώ δεν θεωρώ ας πούμε τον Μιχαηλίδη πλέον και τον Τζόλι. Πέρσι, πριν τελειώσει και προ κορονοϊού, αν έλεγες την εντεκάδα του ΠΑΟ από αυτήν τη χθεσινή ότι θα απέκλειε την Μπεφίκα, θα σε έλεγα πάρ' το 27 αγόρι μου και πάλι λίγο στην Σταυρούπολη και να κάνεις μια εξέταση ψυχιατρική. Ναι. Βέβαια, θα πήγαινε πιο πέρα, λίγο εκεί στα σουβλάκια τα περίεργα που έχει, πιο κάτω από τον αυτό. Ναι, αλλά ναι, θα έπρεπε να περάσει και μια βόλτα. Είναι τεράστια επιτυχία που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ χθες. Πραγματικά, συμφωνώ με τον Τζίψιο σε αυτό που είπε ότι ο Φερέιρα από το πρώτο λεπτό έχει κλέψει την ταυτότητα του αγχωμένου και loser Ζήσους. Δεν το συζητάμε. Αλλά πάνω απ' όλα, επειδή οι προπονητές κάθονται στον πάγο και δίνουν οδηγίες. Οι παίκτες είναι αυτοί που κάνουν διαφορά. Χθες πέρασε και προκρίθηκε γιατί γυάλιζε το μάτι των παιχτών τους. Και γιατί μπήκανε με το μαχαίρι στο στόμα, μπήκανε αποφασισμένοι. Είναι αυτό που λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει την εφόρα από την πρόκριση με τους Τούρκους, από την νίκη με τη Λάρισα. Αγχωμένη θα είναι η Μπενφίκα. Το πρόβλημα το έχει η Μπενφίκα να αποκλειστεί και ο ΠΑΟΚ και όλα αυτά επιβεβαιώθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο. Γιατί στο πρώτο, παιδιά, με 72% κάτι μπάλας έναντι 28 που είχε ο ΠΑΟΚ, τα πράγματα όλα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή αν ρωτούσε τον ΠΑΟΚ τι θα γίνει στο δεύτερο, θα σου έλεγε θα φάμε συμβιβάζομαι με 0-2, συμβιβάζομαι, καλά είμαι. Ναι. Αλλά είδαμε ένα ΠΑΟΚ ψυχωμένο, αποφασισμένο, παθιασμένο, τρελαμένο για την πρόκριση και όλα αυτά του βγήκαν. Τα κατάφερε και πήρε μια πρόκριση η οποία είναι ιστορική, παιδιά. Αυτή η πρόκριση θα τη συζητάμε και θα την έχουμε να την προβάλλουμε για τα επόμενα 50 χρόνια και εμείς και τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας. Όπως θυμόμαστε την Arsenal, όπως θυμόμαστε τη Φενέρμπαξε. Μπράβο, τη Φενέρμπαξε και τα λοιπά. Στην ίδια κατηγορία, νομίζω και λίγο παραπάνω ίσως, ποδοσφαιρικά, θα έχουμε αυτή την πρόκριση, ποδοσφαιρικά. Είναι τεράστια αυτή η πρόκριση. Συναισθηματικά είναι της Φενέρ, νομίζω, με διαφορά η πιο μεγάλη πρόκριση. Συναισθηματικά. Μαζί σου αλλά ουσιαστικά, μιας και διεκδικείς κάτι που δεν έχει κάνει ποτέ στην ιστορία σου, την είσοδο στου ομίλου Champions League, ίσως είναι και η μεγαλύτερη. Σωστό, συμφωνώ. Ναι. Ίσως είναι και η μεγαλύτερη. Ποδοσφαιρικά γιγαντώνεται ακόμα περισσότερο αυτή η πρόκληση, γιατί ένα μήνα, ενάμιση μήνα πριν, είχε αμφισβητηθεί τόσο πολύ έντονα ο Αμπέλ Φερέιρα και από εμένα και, οι παίχτες, και από όλους μας, θεωρώ. Και πρωτοσελίδα υπήρχαν, διώξε τον, θα χάσουμε και τη δεύτερη θέση και τα λοιπά, με όσα θα γίνει όταν και το φιάσκο με την ΑΕ και τα λοιπά. Ναι. Αν βάλουμε και προσθέσουμε, κουστάδες μου, ότι ο ΠΑΟΚ δεν έκανε και μεταγραφές, ένας Βάμπε έχει πάρει και έναν ακόμα. Και τον Ζίβκοβιτς. Και τον Ήλμα. Ναι. Εντάξει, ο Ζίβκοβιτς 7 μέρες πριν παίξουμε με την Μπενφίκα. Ναι. Δηλαδή, κανείς δεν το περίμενε αυτό το πράγμα χθες. Δηλαδή, εγώ στο πίσω μέρος του μυαλού μου είχα ότι, οκ, άτυχη πάλι άλλη μια φορά κλήρωση με την Μπενφίκα ή τον Άγιαξ. Δεν θα μου πει κανείς τίποτα, ούτε θα με κράξει γιατί αποκλείστηκα από μια ομάδα που έχει 375 εκατομμύρια ευρώ budget, όσο περίπου η Μπάγερ. Και μπήκαμε στο. Δηλαδή, αυτό είχα. Μπήκαμε στους ομίλους του Europa League και να δούμε. Ναι. Και μου έκατσε πολύ καλύτερα. Και είναι μεγαλύτερη, ρε παιδί μου, η χαρά μου, πραγματικά πετάω στα σύννεφα, έτσι πιστεύω και η συνοπαδή μου, που ενώ κατά... Έλα. Άσο. Πάνω στο καλύτερο. Πρέπει να είναι εκεί που δεν έχει σήμα. Ναι, ρε, πάντω στο ίδιο σημείο. Μας ακούς, Τάσο? Έλα, Τάσο, στο καλύτερο. Το τούνελ. Λοιπόν, αν έπτυξε λίγο ταχύτητα, πάτα λίγο γκάζ να περάσει το τούνελ.
Τάσο. Έλα, το πέρασε. Έλα, ακούγομαι. Πολύ αργά πήγε σήμερα. Πιο αργά πας από άλλη πέρα. Ακούγομαι, ακούγομαι. Τώρα, ναι. Τι είπες? Η μεγαλύτερη χαρά είπες? Η μεγαλύτερη χαρά, εκεί δεν σε ακούσαμε. Καταρχήν μάθαμε ότι υπάρχει και τούνελ πλέον εδώ στο... στον δρόμο Χορτιάτη Πανοράματος. Δεν φτιάξα, δεν έρθει ακόμα. Πότε έγινε το έργο, βρε? Κάντο εσύ, βάλε ασωλήνα. Λοιπόν, δεν μπορώ να περιγράψω το συνέστημα που ξύπνησα σήμερα και το πόσο θετική άβρα, τι διάθεση έχω. Χαμογελάω ολόκληρος, χαμογελάνε και τα φανάρια του αυτοκίνητο που οδηγώ. Πραγματικά. Μάλιστα. Την καλημέρα μου. Γεια σου, ξέρω ότι πρέπει να κάνετε διάλειμμα. Ναι. Καλή συνέχεια, καλή εκπομπή. Να είστε καλά. Και καλημέρα σε όλο το ακρατήριο του Λίμπερο. Καλή τα φιλιά μου. Φιλιά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διάλειμμα δύο λεπτά και ερχόμαστε. Θέλω να φτάσω να κάνουμε νυχτερινή εκπομπή. Λοιπόν, θα σου πω τώρα. Κυριακή όχι. Σάββατο όχι. Σάββατο λέω να έρθω στο. Ο Δαναξής τι είναι, 6-9 είναι. Ήθελα να κάτσω μετά και Θεοδόρο, ρε γάμο το λέω. Ενοχλώ εγώ στη μέση. Έμαθα σε κάτι το δικό μου, δεν είναι θέμα εγώ. Θα δω πώς θα το κάνω. Μπορεί να έρθω. Υπολόγισε όμως και τα μάτς που έχει. Μπορεί να έρθω. Όχι, αυτό λέω. Μπορεί να έρθω Σάββατο βράδυ στο Θεοδόρο, έτσι καμιά βόλτα. Και να έρθω Κυριακή απόγευμα στο Δανάξι. Να πιάσω και σένα όμως. Δηλαδή να έρθω ένα. Εσύ σε 9-12 να έρθω ένα. Μετά μέχρι την Τετάρτη. Ένα 8-10 να έρθω έτσι ένα-δύο ώρα. Να πιάσω μια ώρα Δανάξι, μια ώρα σένα. Να θυμηθούμε έτσι τα περσινά. Εμένα δεν με νοιάζει να έρθει σε μένα σε αυτό το κύριο. Σωστά, εσένα, ναι. Όντως, βλακεία. Θα έρθω μόνο μια ώρα στο Δαναξί την Κυριακή. Και Σάββατο βράδυ θα έρθω στο Θεοδόρο. Για πες, τελείωσες. Μας τρελάνε. Τελείωσες. Έχω να πω ότι. Ναι. Μην απογοητεύεστε, φίλοι Αριανοί. Γιατί τώρα ο ΠΑΟΚ θα παίξει με κανονική ομάδα. Θα παίξει με τσίρκο. Έτσι λέγατε. Τσίρκο ή Μπενφίκα. Τσίρκο ή Μπενφίκα. Αδιάφορη και κακή ομάδα η Μπεσίκτας. Εννοείται. Και φαίνεται αυτό, ναι, θα φανεί και στην τουρκική με συνέχεια. Με όποιον παίζει ο ΠΑΟΚ γίνεται αμέσως, λοιπόν, η ομάδα τσίρκο. Η Μπεσίκτας φέτος στην Τουρκία θα βγει κάτω από την 7η θέση. Δεν θα βγει πρώτα απ' όλα στα Champions League. Ναι. Είναι σίγουρο αυτό, είναι δεδομένο. Και η Μπενφίκα θα φάει πολλές γκέλες μέχρι να γίνει ομάδα, να στρώσει αυτό το πράγμα. Ίσως άμα αλλάξει προπονητή. Δεν υπάρχει προπονητής που έχει γονατίσει δύο φορές σε αποτυχίες και έχει βλέψεις να κάνει επιτυχίες στην καριέρα του. Δίνουμε τον Άμπελ Φερέιρα, άμα θέλουν. Ναι. Εγώ όχι. 30 εκατομμύρια. Πανηγυρίζω που θα μείνει ο Αμπέλ Φερέιρα, θα βγάλει παρέλαση και μέχρι τη 12η αγωνιστική. 30 εκατομμύρια και θέλω. Αμπέλ Φερέιρα καθιερωμένο, Ζίβκοβιτς καθιερωμένο. Ναι, για, που έφαγε 7. Για ευνόητους λόγους. 6, 7 πώς ήταν. 7. 7 και 4. Ναι, ναι. Βάλτε τέτοιο. Και θέλω αυτό που μη δώσετε το Γιαννούλη με μονοψήφιο. Περιμένετε, ναι, να γίνει διψήφιο, να κάνει κάνα δύο-τρεις διάφορες εμφανίσεις όπως έκανε, ναι, το κάτσε μην περάσει, με Φενέρ. Κάτσε μην περάσει ο ΠΑΟΚ στους ομίλους του Champions League και είναι ο Γιαννούλης αλλαγή. Μόνο αυτό σου λέω. Κάτσε. Είναι αλλαγή. Ναι, μην πάρει ο ΠΑΟΚ τρεις παιχταράδες μετά που θα περάσει την Κράσνονταρ και θα μπει στους ομίλους. Θα πάρει τρεις παιχταράδες. Μακάρι. Θα πάρει τρεις παιχταράδες επίπεδου Ζίβκοβιτς και πάνω. Επίπεδου Μπερμπάτοφ, εγώ θέλω να πάρει. Όχι. Επίπεδου Ζίβκοβιτς και πάνω θα πάρει. Έτσι και χτες άκουγα το. Το Σταύρο τώρα ακούει το Στέργιο. Νομίζω με το Στέργιο μιλούσε ο Ζαγόρας και ο Τρέγιας. Και συμφωνώ απόλυτα, ρε παιδί μου, ότι ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί σίγουρα για φορ, σίγουρα για δεξί μπαχάφ, έτσι. Και άλλον έναν ίσως στο κέντρο. Δεν με απασχολεί τι θα κάνει η νεόπλη του Παρή της Θεσσαλονίκης. Με απασχολεί το. Παράξενο που ξέρουν όλοι τον ΠΑΟΚ από τη Θεσσαλονίκη και λένε, α, έχει και μια ομάδα με κίτρινο μαύρα. Όλοι. Ξαναλέω, δεν με απασχολεί. Και το Παρίσι είχε παραδοσιακές δυνάμεις πάντα μέχρι να πάρει σε Ζερμένη. Ναι. Εντάξει, από το πουθενά. Κάποια στιγμή τα κάνουλα θα κλείσει. Εντάξει, πότε, τα έχουμε πει αυτά. Πότε, το 2080. Καλά, μην περάσει και να σου πει. Ένα βήμα πιο κοντά είσαι. 7 χρόνια δεν βάζει. Σβήστηκαν κάτι φωτογραφίες ήδη. Ανέβηκαν άλλα χτες. Εντάξει, αυτό είναι. Εκεί δεν λέτε τίποτα όμως. Αυτό είναι, φίλε, κυκλοθυμικός. Αλλάζει ο κυκλοθυμικός. Τι να κάνω. Κάποια στιγμή θα, μετά 2-3 απαγοητεύσεις θα σταματήσει τότε η όρεξη. Πόντος. Θα ξαναθυμηθούμε εγώ όλους εσάς με τον Αμπέλ Φερέιρα, τον ηγέτη, τον στρατιλάτη. Θα σε έχω καταγράψει εγώ. Έχω κάνει τα print screen εγώ. Ακούς, Χρήστο. Θα τα σβήσω με τα ονόματα για να μην σας εκθέσω. Αλλά τα σχόλιά σας τα θυμάστε εσείς που πέρσι λέγατε ο πουθενάς.
Δεν υπάρχει Αμπέλ Φερέρα. Ο άνθρωπος δεν παίζει. Δεν παίζει. Και τώρα ξαφνικά ο Στρατιλάτης. Κάτι τέτοιο θα κάνετε κι εσείς με τον Ένινγκ μέσα στη χρονιά. Εγώ δεν είπα ποτέ Στρατιλάτη. Άντε μωρέ τον άνεργο που ήταν σχολιαστή στην τηλεόραση τη Γερμανία ποτέ... και τον φέρανε εδώ να γίνει προπονητή. Κολλητό του κλοπ, δύσκολα να μυρωδιάσει. Αλλά εγώ δεν είμαι ποτέ φαν. Δεν ήμουν ποτέ φαν του Ένινγκ και ούτε θα είμαι ποτέ. Δεν χρειάζεται κιόλα. Μα δεν λέω για σένα γενικά. Λέω για του 9 στου 10 τώρα μιλάμε. Έτσι όπω και εσύ πριν είπε για του 9 στου 10, έτσι και λέω. Ο Ένινγκ χέρι τη λιγότερη εκτίμηση μεταξύ προπονητών γιατί ο κόσμο έχει βαρεθεί να υποστηρίζει πρόσωπα στον Άρη. Δηλαδή σπάνια θα δει τέτοιο. Πάμε γιατί... στο φίλο. Yes. Καλημέρα σας. Καλημέρα και πάλι. Yeah. Καλημέρα. Ο Παλαμονολάκη τελικά πονέσανε λίγο αυτή η ρίση. Όχι λίγο. Πολύ. Λίγο, εγώ, λίγο σαν να έτσι ξέρεις. Εγώ το ξαναλέω. Πιο πολύ χαίρομαι με αυτό. Εγώ δηλαδή σου λέω έχω τρεις κολλητούς Αριανούς. Σήμερα θα επιχειρήσω να είμαι με αυτούς. Γιατί ξέρεις... εμείς με τον Πάο και είμαστε ας πούμε να περάσει ελληνική ομάδα όλοι... Δεν το έχω πει εγώ ποτέ. Ναι, μετά εντάξει, δεν με ό,τι και να κάνει, δεν μας νοιάζει τον ΠΑΟΚ, ασχολούμαστε. Αλλά τελικά λίγο έτσουξε. Εννοείται. Δηλαδή, και το βρίσκω πολύ λογικό. Τέτοια κριτική κιόλα στην Μπενφίκα. Ναι, ρε φίλε. Δεν έγιναν ούτε οι Πορτογάλοι δημοσιογράφοι. Γι' αυτό, γιατί είναι μυρωδιάδες. Γι' αυτό η ομάδα πετάει τα εκατομμύρια. Πέστα ρε Τσίπιο, γουστάρω. Με τα μισά λεφτά, εγώ του βγάζω, του παίρνω Champions League. Όχι τώρα να πέσω λες μυρωδιά τον προπονητή, ο οποίος είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής της Μπενφίκα στην ιστορία της. Αυτό λες μυρωδιά. Στην Πορτογαλία. Ναι. Στην Πορτογαλία είναι μυρωδιά. Αφού αποκλείστηκε από τον ΠΑΟΚ, είναι μυρωδιά. Και του χάλασε την ημέρα, την εβδομάδα. Είναι σαν να λέμε δηλαδή, ο Τάκης Λεμονής είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής που έχει πάρει τα άτιμα πρωταθλήματα. Δηλαδή, κοίταξε τα πρωταθλήματα του Ολυμπιακού είναι διαφορετικά. Όλοι ξέρουν πώς θα πέραν οι Ολυμπιακοί. Ενώ η Μπενφίκα που κανονικά τα έχει πάρει όλα. Εντάξει. Εμείς συγκρίνεις τώρα Ολυμπιακό με την Μπενφίκα. Με την και την Πράγκα τώρα. Ναι, και με Πόρτο και με Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ρε φίλε. Άσχετε. Τώρα είσαι πολύ άδικος. Πολύ άδικος. Είναι πολύ Άρης, καταρχή, όχι πολύ άδικος. Καταρχήν, ναι, αυτό έτσι έχει δίκιο. Καταρχήν, πάντα με έχω τον δίκιο. Τρόπο που μιλάς, αδικείς τον ΠΑΟ. Γιατί, τι είπα εγώ για τον ΠΑΟ. Δηλαδή, αυτό θέλει. Εγώ, δηλαδή, είπα, εγώ είπα ο ΠΑΟΚ ήταν μειώνει την νίκη του ΠΑΟΚ αυξάνοντας δηλαδή, την αχρηστία της Μπενφίκα. Μα έτσι γίνεται. Όταν κερδίζει το πρώτο outsider, έτσι πρέπει να γίνει. Τι να πούμε, το ΠΑΟΚ ήταν πιο ποιοτική επειδή, ομάδα. Επειδή εγώ είμαι μπασχετικός, ναι. Έτσι. Πω, θα σε κλείσω. Και εσύ είσαι λίγο μπασχετικός από ό,τι ξέρω. Τι κάνω εγώ εδώ πέρα. Ναι. Μια ομάδα ναι. Η οποία είναι καλύτερη από την άλλη, ναι. Συνήθως κερδίζει. Στο μπάσκετ. Συνήθως. Στο μπάσκετ. Ο μόνος τρόπος για να καταφέρεις να την κερδίσεις σε έναν τελικό, ας πούμε, όπως ήταν ο χθεσινός, είναι ναι. Να καταφέρει η ομάδα σου να τη βγάλει εκτός ρυθμού. Ναι. Εκτός ρυθμού μια ομάδα μπάσκετ, τη βγάζεις με την τακτική. Ναι. Έτσι. Αυτό έκανε χθες ο ΠΑΟΚ. Ήταν άριστος η τακτική του. Στο ποδόσφαιρο. Δεν θα το μειώνεις εσύ. Δεν θα το μειώνεις εσύ λέγοντας ότι η Μπενφίκα στην ουσία έχασε. Ναι, ας πούμε, το 2004 ήταν λιμό η Γαλλία, ήταν λιμό η Τσεχία, ήταν λιμό η Πορτογαλία. Δεν ήταν καλή η Ελλάδα, η τακτική της Ελλάδας, ήταν λιμάια, ήταν τσίρκο. Ναι, δεν ήταν τυχαίρι, λέτε. Είναι. Φταίω εγώ δηλαδή, αν ο Νικοπολίδης έκανε 5 αποκρούσεις, ας πούμε, μπράβο. Αυτό λέω. Ο Τζίμποβιτς δεν επέκτησε τη ομάδα. Όχι, εγώ δεν είπα ότι ο ΠΑΟΚ ήταν τυχερός. Ίσα-ίσα, εγώ ανεβάζομαι αυτό που λέω την νίκη του ΠΑΟΚ, γιατί λέω ότι ο ΠΑΟΚ ήταν και καλύτερος και καθόλου τυχερός. Και δεν έκανε καθόλου κλεφτοπόλεμο. Απλά οι άλλοι δεν κατέβηκαν να παίξουν. Δεν μα δεν άφησε ο ΠΑΟΚ να κατέβει να παίξουν οι άλλοι. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλό τακτικά, η Μπενφίκα δεν θα ήταν τσίρκο, θα έκανε πάρτι. Αυτό που λέτε είναι λάθος γιατί. Γιατί όταν μια ομάδα είναι τόσο ακριβή, τόσο καλή και τόσο πιο. Βρίσκει λύσεις. Εδώ όχι πάντα όμως, ρε φίλε. Περίμενε λίγο. Ο ΠΑΟΚ δεν άφησε την Μπενφίκα. Δεν μπορεί να το δεχτεί, αλλά έτσι. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε την Παρασκευή με τη Λάρισα. Στα μάτια μου, φαντάζει ένα παρόμοιο παιχνίδι. Πιο πολύ απειλήθηκε ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, μια ομάδα που είναι ποιοτική, ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, έπαιξε με τη Λάρισα. Mm. Η Λάρισα έπαιξε κλειστά να κλείσει χώρους. Ναι. Ο ΠΑΟΚ όμως κατάφερε να βγάλει ευκαιρίες. Mm. Και να τις κάνει και να κάνει και έναν γκολ. Ναι. Η Μπενφίκα χθες, που θα έπρεπε κανονικά να κάνει τις διπλάσεις ευκαιρίες, έκανε τρεις. Ναι. Το κάθετο παιχνίδι της είχε εξαφανιστεί, δεν μπορούσε να παίξει κάθετα. Τους οδήγησε στα πλάγια, κάνανε και βγαίνω γιατί μου λες ότι είναι ώρα σέντρες. Οι σέντρες είναι το φυσικό ακόλουθο όταν άλλος δεν μπορεί να βρει χώρο να το κάνει. Γι' αυτό έπαιξε σαν μικρή ομάδα, βέβαια. Αυτό λέω. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν την άφησε να ξετυλίξει τα χαρίσματά της. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν υπάρχει.
δεν υπάρχει. Πώς δεν υπάρχει. Ποδοσφαιρικά δηλαδή... υπάρχει, εκτός άμα δεν ξέρεις μπάλα. Δεν την άφησε, ωραία, στο πρώτο δεκάλεπτο. Μπαίνει μετά ο προπονητής και παίζει κάτι άλλο. Αυτός δεν έπαιξε τίποτα. Αυτό δεν, μπορούσε. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Έκανε κάτι άλλο. Μετά το 15 πήρε τα ενία του αγώνα και στο ενία το μισό ήταν καλύτερο και εκεί ήταν που έχασε κάποιες ευκαιρίες. Στο δεύτερο μήχρονο όμως ο ΠΑΟΚ έπαιξε μετά καλύτερα αυτός. Πιο διαβασμένος ήταν. Λέει, τι να κάνουμε τώρα. Μα και στο πρώτο μήχρονο έπαιξε καλύτερο ΠΑΟΚ. Αυτό που έπαιξε όχι, ήταν τακτική. Ήταν αντιποδόσφαιρο. Δεν ήταν αντιποδόσφαιρο. Στο πρώτο μήχρονο τον απείλησε τον ΠΑΟΚ. Ψαχνόταν ακόμα ο ΠΑΟΚ. Είχε την κατοχή. Έτσι. Ήταν διαβασμένος και ο Ζεζούς που έκλεισε τον το Γιαννούλη να μην μπορεί να ανέβει κάθετα. Αλλά στο δεύτερο μήχρονο τι έκανε ο μεγάλος Φερέρα. Είπε το Γιαννούλη άστο κάθετο που κόβει. Και σύγκλινε με την μπάλα μέσα. Μπρα. Γι' αυτό τους άφησε δύο φορές παγωτό. Αφού αυτοί δύο φορές το έκανε αυτό και τους άφησε παγωτό. Αφού αυτοί είναι μπούφοι και παίζουν το ίδιο, αυτό το είπε. Λοιπόν, να μάθετε να παραδέξετε και να μην προσπαθείτε να μειώσετε το μα δεν προσπαθώ να μειώσω. Αυτό σας λέω ότι δηλαδή, δεν είναι το ένα το άλλο. Άστο να το κάνει. Ο ήταν καλύτερος, αλλά και οι άλλοι ήταν πουθενά. Άστο να το κάνει. Εγώ γουστάρω να το κάνει. Άστο, μ' αρέσει. Λοιπόν, αυτά καλημέρα. Άντε, γεια, καλημέρα. Δεν είναι μπάσκετ το ποδόσφαιρο. Ευτυχώς, αυτό λέμε. Ναι. Ότι μια ομάδα κατεβαίνοντας και παίζοντας σωστά τακτικά, με λίγο τύχη, αλλά κυρίως με σωστή τακτική και διαβάζοντας το παιχνίδι του αντιπάλου, μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε αντίπαλο. Ναι. Εγώ θεωρώ τώρα, ας πούμε, δεν θα το πω υπερβολικά. Πες ότι παίζει ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης, παίζει με τη Manchester City, παίζει με την Paris Germain. Ναι. Αν κάνει το καλύτερο του παιχνίδι τακτικά και σβήσει κάποια του και βγάλει εκτός ρυθμού την Paris Germain, εγώ σου λέω μπορεί να την κερδίσει. Σε ένα μάτ! Σε ένα μάτ! Εγώ σου λέω τώρα, αν παίξει ο ΠΑΟΚ με την Μπενφίκα 10 παιχνίδια, εγώ δεν θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να κερδίσει πάνω από 3-4. Αν έπαιζε έτσι όπως παίζει η Μπενφίκα, θα κέρδισε και τα 10. Ναι, δεν μπορεί έτσι να παίζει πάντα ο ΠΑΟΚ, ούτε μπορεί έτσι να παίζει πάντα η Μπενφίκα. Μα αυτό σου λέω, δεν σου λέω εγώ ότι η Μπενφίκα είναι. Και δεν είναι θέμα τύχης αυτό. Είναι θέμα υλικού, είναι θέμα. Μα αυτό σου είπα. Ο ΠΑΟΚ έχει το καλύτερο τακτικά παιχνίδι. Είναι θέμα και προπονητή, είναι και θέμα πώς θα διαχειριστεί ένα υλικό 100 εκατομμυρίων. Ωραία. Η Μπενφίκα το διαχειριστεί με το χειρότερο τρόπο αυτό. Και ο ΠΑΟΚ με το καλύτερο. Ναι, αυτό. Γιατί δεν λες όμως και το άλλο κομμάτι. Λες μόνο η Μπενφίκα. Περίμενε λίγο. Πρόσεξε λίγο τώρα όμως, γιατί αυτό που κάνετε είναι πολύ κακό. Γιατί εγώ όλο την πρώτη τέτοια ξεκίνησα και έλεγα. Εδώ εσύ είπες τον Γκαρσία Φλόρ και αδερφή. Πήρε το πρωτοφόλι του Ζεζούς. Ωραία. Έπαιξε τακτικά το πρώτο δεκάλεπτο, ήταν καλύτερος ο ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν είπα εγώ ότι δεν ήταν καλύτερος ο ΠΑΟΚ. Ναι. Όχι, εγώ δεν λέω ότι ήταν καλός ο ΠΑΟΚ ή καλύτερος. Ναι. Λέω ότι η εικόνα που λες για την Μπενφίκα ότι ήταν τσίρκο, ότι δεν ήταν καλή, ότι εκείνο, είναι θέμα ότι ο ΠΑΟΚ το έκανε αυτό το πράγμα. Δεν ήταν από μόνη της Μπενφίκα χάλια. Ναι, αυτό ξαναλέω. Ότι όταν είσαι η Μπενφίκα, είσαι ένα τέτοιο μεγάλο μέγεθος. Ναι. Δεν μπορείς να δέχεις ότι ο ΠΑΟΚ σε έκανε ό,τι ήθελε αυτός. Γιατί πρέπει δεν μπορείς να αντιδράσεις. Και μπορείς να αντιδράσεις. Δεν αντέδρασε η Μπενφίκα. Μπορούσε. Μπορούσε. Πώς μπορούσε. Μα δεν μπορούσε. Γιατί δεν ήθελε. Δεν είχε προπονητή, αυτό λέμε. Δεν είχε προπονητή, είναι ένα τσίρκο. Αυτό λέω εγώ τόση ώρα. Γιατί οι παίχτες από μόνοι τους, ένας παίχτης δεν μπορούσε να κάνει μια πάντα, ενέργεια, μια πάντα κίνηση. Πάντα είναι η καλύτερη ομάδα που θα αντιδράσει ή τέτοιο. Δηλαδή, άμα παίζει με την Μπαρτσελώνα, ναι, θα αντιδρούσε. Ο μόνος τρόπος για να δεχτώ ότι κέρδισε η καλύτερη ομάδα ενώ παίξανε και οι δύο τέλεια θα ήταν να λήξει 19 το σκορ. Άμα την κερδίσει 1-0, πάει να πει ότι οι άλλοι είναι πουθενάδες. Άμα του πα το δικό σου τρόπο παιχνιδιού. Δεν είναι ότι είδαμε τρομερή μπάλα να πούμε ότι πόπο υπερθέαμα και οι δύο ομάδες παίξανε τρομερό ποδόσφαιρο και κέρδισε ο καλύτερος. Ήταν ότι έπαιξε μια ομάδα αυτό που μπορούσε και η άλλη ομάδα δεν έπαιξε τίποτα. Ναι. Δεν μπορώ να δεχτώ εγώ ότι έπαιξε μπάλα τώρα η Μπενφίκα. Αυτό το χάλι. Πού έπαιξε. Σε κανένα σημείο του παιχνιδιού δεν, ήταν, δεν έδειξε η Μπενφίκα ότι μπορεί να κερδίσει το μάτς. Όχι. Στο πρώτο μήνυμα δεν το έδειξε. Ξαναλέω. Ένα μισάωρο καλό, πολύ καλό. Σκοτωμένες ευκαιρίες. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είχε την κατοχή. Ο ΠΑΟΚ ήταν, περίμενε, εντάξει, ξέρω εγώ. Μου θύμισε, ξέρεις τι, μου θύμισε. Άρης Λαμία μου θύμισε το τέτοιο. Ότι ο Άρης είχε την κατοχή, μια φλίαρη κατοχή που δεν του χρειαζόταν. Έφυγε και κάνα δύο φάσεις, έφυγε ο ΠΑΟΚ στην κόντρα στο πρώτο ημίχρονο. Ναι. Μπορούσε να απειλήσει. Απλά σου λέω, το σεβάστηκε περισσότερο το μάτσα από ό,τι έπρεπε. Το σεβάστηκε γιατί είχε απέναντι του Μπενφίκα. Δεν είχε την Μπελενένσες. Ναι. Εντάξει. Λογική αντίδραση, εγώ τη θεωρώ και του προπονητή και των παιχτών του ΠΑΟΚ να αντιμετωπίσουν αρχικά έτσι την Μπενφίκα. Ναι. Βλέποντας όσο περνούσε η ώρα όμως ότι δεν είναι αμάν κάτι ιδιαίτερο, την κάναμε να μην είναι κάτι ιδιαίτερο σήμερα. Πάμε λίγο πιο μπροστά, πάμε λίγο πιο μπροστά. Αυτό. Και βγήκε αυτό το πράγμα. Θα μπορούσε να μην βγει. Έτσι, θα μπορούσε να φάσει ένα γκολ και να μιλάμε τώρα για άλλο παιχνίδι. Εσείς καταλαβαίνετε ότι φταίει ο ΠΑΟΚ που η Μπενφίκα δεν ήταν, έτσι όπως το λέω εγώ, δεν ήταν καλή. Δεν λέω εγώ αυτό. Λέω ότι και ο ΠΑΟΚ ήταν αυτό που έπρεπε και έκανε και μπράβο στον ΠΑΟΚ και η Μπενφίκα ήταν ένα μάτσο χάλια. Δεν είναι αναιρεί το ένα το άλλο.
Για αυτό το υλικό που έχει η Μπενφίκα ήταν ένα ματσο χάλια. Τι να λέμε τώρα. Δηλαδή τώρα Βινίσιος μπαίνει μέσα και κάνει τα κουνάκια. Δεν έχει ένα προπονητή να παντοποιεί. Τι κάνεις ρε. Χάνει ομάδα, δεν κερδίζει 0-4. Εντάξει. Τι έπαθες. Ποιος γιατί, ξέχασε γιατί, τα το... λόγια σου. Ναι, όχι εσύ, σε αφήνω να μιλάς. Δεν μάρες. Έχω από κάτι άλλο. Μα γιατί. Νομίζω ότι... αυτή η εμπιστοσύνη στον Αμπέλ Φερέιρα δεν ξέρω πώς θα κρατήσει. Ναι. Ξαναλέω γιατί... αλλά αυτά εννοείται φίλε. Ελλάδα είσαι. Έρχονται και παρέρχονται αυτά. Δεν το συζητάω. Εννοείται αυτό. Και Ελλάδα επίσης, είσαι. Ξαναλέω. Για όλες τις ομάδες. Πουλήστε τώρα το Γιαννούλη που είναι ψηλωμένος. Μη ρισκάρετε ένα παραπάνω ή δύο παραπάνω. Γιατί τα ίδια έγιναν και με Πέλκα θεωρητικά που ακούγαμε για 10 εκατομμύρια και τέτοια. Και μετά ήρθαν 2-3 αποτυχίες. Να τις πούμε έτσι. Και τώρα δεν έχεις παντοδώσει. Το ίδιο έγινε και με Ακπομ. Ο οποίος ήταν καλός χθες. Καλός ήταν. Ναι. Mm. Ο μόνος που δεν ήταν. Δεν έχω κάποιον που δεν ήταν καλό. Εντάξει τώρα. Να μην ήταν καλό. Ποιο ήταν, ο Βαρέλα τι. Μέχρι και ο Βαρέλα ήταν καλό. Α, ναι. Και ο Ίγκρασον και ο Μιχαηλίδης. Ναι, δεν υστέρησε κάποιος. Απλώς ξεχωρίσαμε, ρε παιδί μου, λίγο το Σβάμπ, λίγο το Γιαννούλη. Ο Τζόλης μου άρεσε πάρα πολύ πάλι. Δείχνει να έχει θράσος και πατήματα πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό το σταμάτημα. Πέφτει ο αντίπαλος αναγκαστικά με την ταχύτητα, ενώ ο Τζόλης δεν πέφτει. Και βρίσκει ένα χώρο. Ξέρεις, στο κλάσμα του θεροβλέπου να κάνει ένα σουτάκι. Τι θέλω παραπάνω από τον Τζόλη που το έχει ο Μιχαηλίδης, αλλά δεν το έχει ο Τζόλης. Την επικοινωνία με τους συμπαίκτες του, λίγο τους ντρέπεται λίγο ο Τζόλης ακόμα. Ενώ ο Μιχαηλίδης είναι πιο. Θα πει κάνει αυτό, κάνει εκείνο. Ο Τζόλης ήταν είναι ο μόνος χαρακτήρας, παιδί. Αυτό. Είδα πιο κλειστός. Ο είχε 10 προπονητές μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή όλοι οι παίκτες έπαιζαν και σκεφτόντουσαν την τακτική. Τότε ο Τζόλης σκεφτόταν και λίγο το. Να βάλω ένα γκολ, ξέρω εγώ. Ήταν λίγο υπομονή. Εμένα μου αρέσει ο Τζόλης γιατί. Το έκανε και στο μάτς με την Μπεσίκτας που βγάζει την ασίστ στον Μπέλκα. Που είναι η μπαλιά, είναι για τον Μπέλκα. Ναι. Δεν είναι στο πέναλτι να κάνει την σερτή. Είναι για το δεύτερο δοκάρι. Ναι. Όχι, το είδε δεν και το έκανε. Λέω ότι δεν είναι. Όχι, άλλο θέλω να πω. Το είδε ακόμα. Και το έκανε και μ' αρέσει το στυλ του παίχτη ο οποίος και έχει το θράσος να κάνει σουτ. Γιατί ο Τζόλης έκανε τουλάχιστον 5-6 προσπάθειες για γκολ χθες. Αλλά έχει και το καθαρό μυαλό να μην το κάνει συνέχεια. Δηλαδή χθες κάνει μια επική σέντρα. Στο πρώτο ημίχρονο που δεν την προλαβαίνει ούτε ο Ακπομπ που έκανε τάκλι να βρει την μπάλα, ούτε ο Πέλκας από δεξιά όπως ερχόταν. Ναι. Έκανε όμως την παλιά εκπληκτικά. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι είναι 70% λάθος του Ακπομπ που δεν είναι ένα μέτρο πιο κοντά για να βάλει την μπάλα με προβολή στα δίχτυα. Ναι. Αλλά η παλιά είναι εκπληκτική. Ο Ακπομπ πρέπει να ξεπεράσει λίγο το. Έχει ένα ψυχολογικό κομμάτι στο πλήρω. Του... θα του βγει κάποια στιγμή. Θα του βγει. Λοιπόν. Πάμε να κάνουμε τελευταίο διάλειμμα. Πάμε να κάνουμε τελευταίο διάλειμμα. Πιάσε με 7.30. Με παρατσούκλι για το. Παρατσούκλι για τον Παναγιώτη. Πρωτοσέλιδα. Και για τον Δημήτρη τον Γερμανό. Πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Πρωτοσέλιδα. Ναι, πρωτοσάλτε. Καιρό να πούμε, γιατί ψιλοαλλάζει λίγο από Παρασκευή. Να δώσουμε έτσι μια εικόνα τι θα γίνει. Ναι. Και να δούμε και τι μάτς έχουμε σήμερα λοιπόν, για Europa League. Επειδή είμαστε στο λεπτό που πάμε για διάλειμμα, έχω να καταδικάσω. Από χθες μου το έστειλε ο Δημήτρης και έχει δίκιο. Ο Δημήτρης το Σαββατοκύριακο πήγε με τη γυναίκα του, την κουμπάρα του, τον κουμπάρα του, τα πεθερικά, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, και το ανιψάκι. Κουράστηκα μόνο που το είπε. Σε πάρκο για να περπατήσουν, για να χαρούν τη μέρα. Αφήστε ήσυχους τους άντρες σας, μην τους τρέχετε για τέτοια πράγματα. Φίλε. Πήραν και τραπεζομάντιλο καρό με κάνα ταπεράκι με κεφτεδάκια, έτσι πως το είπες. Όχι, περπατούσαν μόνο και χαρήκανε για να πάνε τα παιδιά να παίξουν. Και λέω, και τι είναι τα παιδιά να παίξουν και στο δρόμο. Σκυλάκια, τα βγάλαν για κατούριμα. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή πώς σκέφτονται παιδιά. Και πάμε να και τι πήγαν 6-7 άτομα να περπατάνε στο πάρκο. Να χαρούμε τη μέρα. Και λέει μια μέρα είχα να κάτσω. Τι χάρηκαν τη μέρα. Ξέρω εγώ. Α, δεν τι, γιατί λέει. Η γυναίκα του που είναι έτσι τώρα έγκυος είχε λίγο κουράστηκε παραπάνω και λέει από τι κουράστηκε, λέω από τι, λέει από τη βόλτα στο πάρκο. Όλα, ναι ρε φίλε, εννοείται, έγκλημα. Απίθανα πράγματα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, ερχόμαστε σε δύο λεπτά. Τερερε. Λοιπόν, επειδή είστε τεμπέληδες και στο να λέτε τα κάποια σημαντικά στοιχεία για τον εαυτό σας για να σας βγάλουμε. Ναι ρε φίλε, πες κάτι πράγμα για τον Παναγιώτη. Είναι από την Κρήτη. Από ό,τι εγώ σκέφτηκα να το πούμε ο Παναγιώτης ο Σύντεγνος. Δεν έχω κάτι πιο τέτοιο. Δεν σ' άρεσε. Όχι. Να το πούμε. Τι ομάδα είναι, Αριανός. Όχι.
Παναθηναϊκός νομίζω είναι. Δεν, είναι δεν, ο, δεν ασχολούμαι δηλαδή. Α, δεν ασχολούμαι. Περιοχή που μένει. Σύνδο. 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 Φίλε, έχεις ακούσει κάτι που να λέμε. Παναγιώτης, ο σύνδεκνος. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Οπότε είσαι ο σύνδεκνος, να ξέρεις. Παναγιώτης, ο σύνδεκνος. Σύνδο, ρε φίλε. Έχεις σπίτια στη Σύνδο? Έχω πάει εδώ μεταξύ. Νομίζω ότι πρέπει να τα χτίσαν όλα πριν πάω. Στη Σύνδο ξέρεις τι έχει γίνει. Έχουν κάνει διαμαρτυρία τα κουνούπια. Όχι, τα κουνούπια έχουν κάνει διαμαρτυρία που δεν ψεκάζουν για τους ανθρώπους. Άμα πάει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας και της Γαλλίας, είναι Σύνδος κορυφής. Για τη Δημήτρη, για τη Γερμανία πρέπει να βρούμε επίσης. Για τον Δημήτρη, τη Γερμανία πήγε Αλεξανδρούπολη. Πού ήταν αυτός? Όχι, αυτός είναι ο Γιώργος. Α, ο Γιώργος. Και αυτός πρέπει να το βρούμε ψευδό. Ο Δημήτρης από τη Γερμανία τι είναι, για πες μου λίγο story. Αυτός που λέει που βρήκε γυναίκα, μας ακούει με τη γυναίκα του, θα κάνει παιδί. Αυτός που κυνηγούσε. Ναι, αυτός που μέσα σε δύο μήνες έχει χτίσει τη ζωή του. Ναι, ναι. Από τότε που αρχίσαμε εκπομπή έχει κάνει πολλά πράγματα. Τι ομάδα είναι αυτός? Παοξής. Παοξής. Αλλά είναι normal, εντάξει. Για Παοξής είναι καλό. Δηλαδή πώς να τον πούμε αυτό τώρα. Δημήτρης. Άστο, θα μου έρθει. Θα μου έρθει. Λοιπόν, δώσε μας κι άλλο χρόνο, Δημήτρη, γιατί θέλουμε και πληροφορίες για σένα. Ναι, θέλουμε κάτι έτσι. Να, τώρα ας πούμε πώς είδα από τη Σύνδο άλλος που βγάλαμε. Ωραίο, ωραίο. Λοιπόν. Ακούς ρε μάλι. Ρε σύνδεκ, ναι. Ωραίο. Πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες εντάχει. Α, επίσης, πόσο... Να πούμε ότι ακούτε αθλητικό Λίμπερο 107,4 ζωντανά. Είμαστε 36 λεπτά μετά τις 7. Την εκπομπή, την καλύτερη, την τρίτη καλύτερη εκπομπή. Σε λίγο θα είναι η δεύτερη. Η δεύτερη καλύτερη εκπομπή θα είναι σε λίγο καιρό. Προς το παρόν είναι η τρίτη καλύτερη εκπομπή στα Ριζιάννα. Όχι, δεν το δέχομαι αυτό. Γιατί να μην είναι η πρώτη. Δέξου το. Μην έχουμε θέμα. Πρώτη είναι το πέναλτι και δεύτερη η ζούγκλα. Μάλλον πρώτη καλύτερη είναι η ζούγκλα, δεύτερο είναι το πέναλτι και τρίτη είμαστε εμείς. Όχι. Μετά την επίθεση και το άνοιγμα προς τη Sport Time και την επίθεση στον Χρήστο Τσαλτίδη, ο οποίος έκλεψε και το όνομα του Ολομπαϊωτάρης από αλλού, έχουμε και επίθεση. Δεν είναι καλές εκπομπές του Γιώργου Ζαγόρα. Αυτό είπε ο Κωνσταντίνος Τσίψος. Έχω μια απορία. Θέλω να βγει ένας συνάδελφος από το Open, αλλά από την Αθήνα. Ναι. Και να μου πει. Πάρουμε πόσο, το γρήγορο. Πόσο σας χαλάει. Όχι, Παοξής. Α. Πόσο σας χαλάει. Έχεις το Open και μη Παοξή. Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δηλαδή. Ναι. Σφακάκης, ξέρω και οι υπόλοιποι. Σήμερα ο. Πώς θα λένε αυτό, να. Έλα. Παπαδημητρίου. Όχι, ρε. Ο Μεσαίος. Παπαδημητρίου. Α, ναι, ο. Γιατί μη Προκόπης Παυλόπουλος. Ναι, Προκόπης Παυλόπουλος. Τι Προκόπης Παυλόπουλος, έτσι σοβαρό. Πώς το λένε αυτό. Ιορδάνης, όχι Χασαπόπουλος. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων. Ωραία, και ο Χασαπόπουλος κι αυτή. Ναι. Πώς νιώθουν που πρέπει να κάνουν τους χαρούμενους που κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Έχουν δίπλα το βιβλιάριο των καταθέσεων. Φουλ Αθηναίοι και πρέπει να το παίζουν ότι μπράβο. Σήμερα ξεκίνησε την εκπομπή ο συγκεκριμένος. Με βιντεάκι από το. Ναι. Ναι. Πόσο δεν το νοιάζει, που σίγουρα είναι Παναθηναϊκός, παιδί μου. Ή κάτι, μπορεί να μην ήταν και στο στούντιο εκείνη την ώρα που έπαιζε το βίντεο, να πει εγώ θα μπω μετά. Πώς πρέπει τώρα να ασχοληθούμε με τον ΠΑΟΚ που είναι 500 χιλιόμετρα μακριά, ξέρω. Πώς νιώθετε εσείς που είστε στο Open, πείτε μας λίγο, θα ήθελα να μάθω δηλαδή. Δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Είναι σαν να με βάλεις εμένα να δουλέψω στο Yellow Radio, ξέρω. Και να πρέπει να πω μεγάλη νίκη του Άρη σήμερα με τη Λαμία, ας πούμε, με επική ανατροπή. Άντε, εσύ που έχεις και φίλους Αριανούς και τέτοιους και ειδικά. Έχω μόνο Αριανούς. Αν αρχίσουν να παίζουν κιόλας, θα το χαίρεσαι και λίγο, ρε παιδί μου. Ήδη το χαίρομαι, αλήθεια. Ναι. Ήδη το χαίρομαι. Και μου το ρώτησε ένας. Λέει δεν υποστηρίζεις Άρη. Λέω εδώ και ένα χρόνο, ένα μισή. Λέω όχι, υποστηρίζω. Χαίρομαι, ρε. Με την πρώτη ομάδα όχι βέβαια. Ίσα ίσα, αλλά εντάξει. Δηλαδή με. Α! Τι? Σημαντικό. Ναι, το Σάββατο. Κάπα 19, Άρης Λαμία. Όχι ότι άντε Αριανάρα, βάλαμε γκολ, το γυρίσαμε. Ναι, έκανα κάνα δυο τέτοια. Λίγο μανούρα με τον μπάγκο της Λαμίας, ο οποίος ήταν προκλητικός ο προπονητής της Λαμίας. Και λέω, τι κάνω, ρε φίλε. Τι κάνω. Αντε κάτσε κάτω. Ναι, κάτι τέτοια. Κάναν καθυστερήσει στο 0-1 καιρό και τρελάθηκα. Και έχει τίποτα άλλο να σε βγάλουν έξω και να πούνε συνδεσμοί τη ηλικρή... να χαλάσουν. Ναι, ναι. Γνωστό σου περά. Σου περά που πρέπει να βγήκε φωτογραφία με τον άλλον έξω με την. Με τη φανέλα του Πάου, ναι. Πάντα, ναι, τι κάνε. Εκνευρίστηκα πάρα πολύ με τον προπονητή τη Λαμία τη ΚΑΠΑ 19. Μπορεί να ακούει. Δεν με νοιάζει.
που στο 0-1 πέφτει ένας παίχτης της Λαμίας κάτω, στο 65-70 ρε παιδί μου, και του λέει ο προπονητής, μείνε κάτω. Δεν το λες ρε φίλε, δεν το λες. Ή το λες πριν το μάτς. Ότι άμα νικάμε και είναι στο 70, θα μένετε όταν πέφτετε κάτω, θα μείνετε λίγο. Την ώρα του αγώνα δεν το λες. Επίσης, μεγάλη κατάντια της Μπενφίκα. Και γύρισε ένας παίχτης, ναι, και του λέει, τι λες ρε. Ναι. Δηλαδή, το παιδάκι 18 χρονών γύρισε και του λέει, τι λες. Παιδάκι, δεν τρέπεσαι. Παιδάκι. Επίσης, άσχετα με το. Μεγάλη ντροπή της Μπενφίκα. Καλημέρα στην Τζούλια. Ο Πάοκ δεν έκανε ούτε ένα λεπτό καθυστερήσεις. Ναι. Ντροπή σας. Ντροπή. Ειδήγημα μεγάλης ομάδας. Ντροπή στην μεγάλη ομάδα. Ντροπή. Δεν χρειάζεται μεγάλη καν ομάδα. Να κάνει καθυστερήσεις ο Πάοκ. Μεγάλη ομάδα. Πουθενάδες. Δείγμα κολοσσού της Ευρώπης. Δηλαδή, σε μια φάση είδα τον Εσίτη να κερδίζει φάουλ και να στείλει γρήγορα την μπάλα. Πάμε να βάλουμε κι άλλο, over το παίξαμε. Καλά, μιλάμε, δηλαδή λέω, άμα μπήκε τρίτο, πω, οριακά θα ερχόμουν να σου δίνω τα κλειδιά σήμερα. Όχι, οριακά δεν θα ερχόσουν σήμερα, πιστεύω. Ναι, ναι. Πάμε γρήγορα εφημερίδες. Πάμε εφημερίδες. Όχι. Είπαμε. Ενημέρωση πάνω απ' όλα στον Αθλητικό Ολυμπιακό 107,4. Τα νέα. Συναγερμός στις ΜΕΘ και μάσκες παντού. Οδηγός επιβίωσης. Τι πρέπει να ξέρετε για τις μάσκες, τις συναθρήσεις και το εμπόριο. Θα συνεχίσουμε τη μεσολαβητική προσπάθεια για τα ελληνοτουρκικά. Πάμε. Καθημερινή. Ναι. Τι πλάκα μας κάνουν και τη καθημερινή τώρα. Για πες. Πατάμε μέσα. Αυξάνεται η πίεση για τις ΜΕΘ της Αττικής. Νέα δάνεια 3,9 δισεκατομμύρια με εγγύηση δημοσίου. Έναρξη του διαλόγου ζητούν Μέρκελ και Πομπέου. Αυτά για την καθημερινή. Ελεύθερος τύπος, μάσκες σε δουλειές και πλατείες. Κέρδος 1476 ευρώ για εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Στην Αθήνα αυτό, ένα ξέρετε. Ναι, στην Αθήνα. Θα δούμε μετά αν έχουμε. Άκουσες κανένα άλλο μέτρο. Εδώ σίγουρα όχι. Όχι, εδώ για Αθήνα. Τα πράγματα. Ναι, εδώ. Αθήνα κλείνουν για 14 μέρες οι χώροι διασκέδασης. Ναι. Κλείνουν και τα μπουζούκια με μάσκα σε τέτοια θέατρα, ναι, σινεμά, ναι, μειωμένη πληρότητα σε συναυλίες και σε εξωτερικούς χώρους δηλαδή, έτσι. Ναι. Άρα μπήκαν στο επόμενο δύο εβδομάδες είναι κρίσιμες, ναι, στην Αθήνα. Ναι. Αυτά με τον ελεύθερο τύπο. Ωραία. Εφημερίδα των συντακτών. Χάος στον ΕΦΚΑ και στο βάθος μνημόνια. Το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής αποκαλύπτει ότι ο οργανισμός δεν παρήχε στοιχεία για τις εκκρεμίσεις συντάξεις. Η Μόρια ανήκει στο παρελθόν, εμπρός για τη νέα Μόρια. Μαζί λέει εφημερίδα των συντακτών. Αυτά για την εφημερίδα. Και το νέο σήμα του ΣΥΡΙΖΑ επίσης. Αυτό τώρα έβλεπα μπροστά στην Αυγή. ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, αυτό το αστέρι είναι για όλους μας. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το νέο σήμα του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Πολλά σχόλια έχω διαβάσει για το σήμα του ΣΥΡΙΖΑ, μένα σε Twitter και Instagram κτλ. Ναι, ωραίο είναι. Απλό. Απλό, ναι. Πολλοί το παρομοίασαν αυτό το αστέρι ότι είναι, λέει, ένα κομμάτι από τον ήλιο του Πασόκ. Ναι, και σε λίγο καιρό, λέει, θα βγει και το υπόλοιπο κτλ. Είχε ένα ψηλό γλέντι στο Twitter. Η Αυγή λοιπόν εκτός από το σήμα του ΣΥΡΙΖΑ φόρεσαν μάσκες υποκρισίας μετά το μέγα φιάσκο με τις μάσκες Ελικίκου. Ναι, ναι, ναι. Αυτά. Ναι. Ριζοσπάστης, να λειτουργήσουν τα σχολεία με όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Η αυτονόητη κυβερνητική υποχρέωση να επαναδιανύμει μάσκες δεν λύνει το πρόβλημα των ελλείψεων και των κενών. Από αύριο Πέμπτη κορυφώνονται εκδηλώσεις στην Αθήνα και πάλι για το συλλαλητήριο για τον σοσιαλισμό κλπ. Κλπ. Να νικήσει η ζωή κλπ. Ναι. Εφημερίδα Δημοκρατία. Ενώ έχει το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Ναι, το οποίο. Είναι ακόμα. Ναι, στο στρατόπεδο στο Σταυρούπολη. Ναι. Παραδοσιακά. Παλιά γινόταν στην παραλία. Κάτω. Εκεί κοντά σε μένα, ανατολικά. Ναι, ναι. Εκεί, λίγο ανάμεσα στο Μακεδονία Παλάσσα, λίγο πιο τα πέρα. Τα τελευταία 10 χρόνια ξέρω τι γίνεται εκεί. Ναι, πιο παλιά. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, στα φοιτητικά μου χρόνια, ας πούμε, στα παλιά. Εκεί γινόταν στην παραλία κάτω. Πριν λίγα χρόνια με ξυπνούσε κιόλα αυτό το συλλαλητήριο. Ναι. Τυχαία. Μάλιστα. Ποια διαβάζω? Εφημερίδα Δημοκρατία. Ναι. Σφοδρή επίθεση των συνταξιούχων στον Μητσοτάκη για τα αναδρομικά. Κυριάκο, μας κορόιδεψες. Είπε ψέματα ότι θα επιστραφούν χρήματα σε 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους, δηλώνει στη Δημοκρατία ο Νίκος Χατζόπουλος. Ευθεία βολή Κωνσταντίνου Παπαδονλάκη και Κυριάκο. Ναι. Μας κορόιδεψες. Κυριάκο, μας κορόιδεψες. Αυτά με την Εφημερίδα Δημοκρατία. Πες και πάμε, μια εσπρέσο. Να πούμε και εσπρέσο. Ναι, θέλεις να την πω εγώ να αρχίσει με τα αθλητικά. Ωραία. Εσπρέσο, παρέλυσε ο Φωκάς. Τα χρέη σε ΔΕΗ και εφορία τσάκησαν τον γόη του σινεμά. Καθυλωμένο σε καροτσάκι ο μεγάλος στάρ. Extra large house στα σχολεία δίχως τέλος.
αρνητής μάσκας ο Μπακογιάννης σε αντίθεση με άλλους θεατές στη συναυλία της Βύση. Αλήθεια. Ναι, πήγε χωρίς μάσκα. Ο Μπακογιάννης είναι... Ο Μαυρίδης Όμηρος αστυνομικών, το μάθεις αυτό στο Μεξικό. Θρύλες στο Μεξικό, κρατητήριο και απέλαση για τον παρουσιαστή. Αυτά και με την Εσπρέσο. Παοκάρα είστε τρέλα, λέει Sport Time. Α, ο Γιαννούλης σώπα, έδειξε τον δρόμο, ο Ζίβκοβιτς ολοκλήρωσε το θρύο. Τι σώπα, η Sport Time. Τι περίμενες. Εντάξει, ναι. Έλα, εντάξει, έλα τώρα. Επίθεση τώρα στη Sport Time. Εσύ που έγλυφε την προηγούμενη εβδομάδα τη Sport Time και έλεγε η καλύτερη εφημερίδα που έχει βγει ποτέ. Αλήθεια. Α. Και με τα πιο αντικειμενικά κριτήρια. Έτσι. Ήρθε ο Γκαρσία για την ΑΕΚ, άλλα έδειξε. Άλλα έλεγε. Ο Παναθηναϊκός για Ρόκα και για τον Πογιάτος. Τα δίνει όλα ο Ολυμπιακός. Στη Σαουθάμπτον για ένα παίκτη. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις μεταγραφές του. Έτοιμες οι ρεζέρβες για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Ακυρώθηκε το φιλικό του Άρη με τον Ηρακλή στο μπάσκετ, να πούμε. Γιατί? Γιατί ο Ηρακλής έχει κάποιες ελλείψεις σε παίκτες. Α, μάλιστα. Άρα εγώ θα πω το μπάσκετ πότε αρχίζει. Έχουμε ακόμα κάτι. Τέλειο Οκτωβρίου, μέσα Οκτωβρίου, εκεί κάπου. Ωραία. Αυτά. Πάμε Sport Day. Πάω Κάρα. Σπουδαία εμφάνιση από το Δικέφαλο που νίκησε δίκαια την Μπενφίκα και πέρασε τα playoff του Champions League. Σε διπλά παιχνίδια με την Κράσνοντα, τώρα η ομάδα του Φερέιρα για να κουνήσει εντόνι στην Τούμπα. Τρομερό μάτσα από τον Γιάννουλη. Μεγάλες επεμβάσεις από τον Ζίβκοβιτς. Πολύ καλή όλοι οι γηπεδούχοι. Για το καλό μου, για την ΑΕΚ, ο Λιβάη Γκαρσία δήλωσε ευτυχισμένος για την επιλογή του και σήμερα θα υπογράψει 5 ετές συμβόλαιο. Ο Ήλια και το Οκτάρι, τι αναζητεί ο τεχνικός διευθυντής. Άρης, οι σκέψεις του Ένινγκ. Λάρισα στα άκρα με Καρανίκα. Αστέρας Τρίπολης, η ζημιά του Αλβάρες. Απόλλων Σμύρνης πήρε Ράιλι. Ναι, Παναθηναϊκός. Ελευθερώνεται και έρχεται. Ο Αντωνίτο λύνει το συμβόλαιό του και αναμένεται άμεσα στην Αθήνα. Σαν γιαουρτάκι δεν είναι αυτό, Αντωνίτο. Ναι, Αντωνίτο. Έχω κι άλλο μετά, πες. Γκάζια Πογιάτος καταδίκασε τους παίχτες για την εμφάνιση στην Τρίπολη. Θέμα η περιφέρεια των πληγώνει. Τους έριξε Γκάζια. Επίσης, φαντάσου ότι τη Λάρισα να κερδίζει κάνα μάτς, ξέρω εγώ, και με γκολ του Καρανίκα. Εν τούτο Καρανίκα. Ο Καρανίκας, ο οποίος έκραζε κούγια τις προάλλες και τώρα είναι πάλι καλά σε κούγιας. Φτερούγησε για τα αστέρια του. Πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι πολύ large το πρώτο σέλιδο της Metro Sport για τον Άρη. Δεν περιμένα τόσο πολύ. Έχει λίγο πιο κάτω από το μισό Άρη το πρώτο σέλιδο. Ναι. Μετά από τέτοια πρόκληση του Παπαδού. Περίμενα, να αγγίξει τέτοιο μέγεθος φως. Και εφημερίδα. Ή Metro Sport. Περίμενα να είναι από αυτές που τις διπλώνεις. Οχτάπτυχο. Να το ανοίγεις και να είναι γιγαντοαφίσα. Ναι, ένας είναι ο αετός και το έδειξε. Φτερούγησε για τα αστέρια του Τσουλού. 22 και 29 ή 30 του μήνα το μάτς με Κρασνοντάρ. Συμφωνία με Μέλκα ο Ηρακλής και άλλους 5 παίκτες. Τερματάρα είναι ο Μέλκας. Ναι. Πρόκριση με διπλό κέρδο στα έσοδα του Άρη αν περάσουν το εμπόδιο της Κοβαλίβκα και η απόκτηση ενός στόπερ. Το αυτονόητο υπό Κλάντεμπερκ. Έγινε ανάλυση για τις φάσεις για το παιχνίδι με τη Λαμία. Με δικαίωση ο Κλάντεμπερκ. Όλα όσα είχα πει. Αυτά. Ωραία. Αυτά και με τις εφημερίδες. Νομίζω τα είπαμε όλα. Τέλεια. Έχεις ανέκδοτα σήμερα. Α, έχουμε μήνυμα. Έχουμε μήνυμα. Να πούμε γραμμούλες είναι ανοιχτές έτσι για 5 λεπτάκια ακόμα. 2-31-0-287-38 για όποιος θέλει να παρέμβει, να πει την καλημέρα του. Καλημέρα προς το παρόν μας λέει ο Αντώνης. Καλημέρα Διάδα. Εσείς κάνετε μεταγραφές 3,5 εκατομμύρια από Ισραήλ ή είστε τίποτα τρίτο-τέταρτη. Κύριε Μελισανίδη, καληνύχτα. Επιτίθεται ξανά στον κύριο Μελισανίδη, δικαίωση ο φίλος ο Αντώνης. Θα πούμε δικαίωση Μελισανίδη κόντρα στην ομάδα που τον απέκλεισε την προηγούμενη χρονιά. Την έστειλε τον ΠΑΟΚ απέναντί της. Έτσι. Χάνοντας στα τέτοια, στα play-off. Να την ξεμπιπ, βρακώσει θα έλεγα, αλλά... Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Και να ξεγυμνώσει τις μεταγραφές των 100 εκατομμυρίων και να δείξει ο Μελισανίδης ότι δεν παίζουν ρόλο τα λεφτά. Γι' αυτό δεν τα βάζω εγώ τα λεφτά. Μεγάλος τίγρης. Να πούμε σήμερα ότι έχουμε 5 παιχνίδια για το Champions League. Ναι. Ομόνια Ερυθρός Αστέρας στις 6 ώρα. Στις 8 η ώρα Καραμπάκ Μόλντε. Την ίδια ώρα Μακάμπι Τελ Αβίβ Δυναμό Μπρέστ. 8 η ώρα Φερεντσβάρος Δυναμό Ζάγκρεπ. Επίσης 8 η ώρα. Και στις 9.30 Μίντιλαντ Young Boys. Και για τη Γαλλία 10 η ώρα Παρίζ Ζερμέν Μέτς.
Θα κάνει τι, θα βάλει το πρώτο γκολ ή η Paris Saint-Germain. Ναι, δύσκολα. Δύσκολα και αυτό. Για χ το δίνω. Ναι. Και για το Europa League έχουμε τρία παιχνίδια. Στις 7.30 ώρα η Niederkork από το Λουξεμβούργο υποδέχεται τη Willem. Στις 8 η ώρα Hammarby με τη Lech Poznan. Και στις 9 η ώρα η Tors. Έλα. Τι είναι αυτή ρε φίλε? V36 Torshavn. V36 τι κοκτέιλ είναι αυτή. Η Torshavn από τα νησιά Φερόες παίζει με την The New Sense από την Ουαλία. The New Sense. Ναι, ναι. Τι είναι αυτά που κόψανε τώρα? Ναι, δεν ήταν The New Sense. Τα καινούργια. Ποδοσφαιριστής. Κύριε διαιτητή, δείτε τη φάση ξανά στο VAR. Διαιτητής, τι το περάσαμε εδώ πέρα? American VAR. Πάμε στο φίλο. Δεν έχω άλλο να ξέρω. Αλήθεια, βρες, βρες. Καλημέρα. Καλημέρα. Χαίρετε. Καλημέρα. Ήθελα δύο ματσέκια να μου πείτε, δύο αποτελέσματα. Βεβαίως. Να είναι. Ναι. Πείτε μου. Είναι η Millwall. Η Millwall. Millwall, τι το έχετε παίξει? Άσο και no goal. Άρε φίλε, στο δεύτερο μου το χάλασες. 3-1. 3-1. Ναι. Ναι. Και η Newcastle. Και η Newcastle. Στο πρωτάθλημα. Όχι, δεν είναι στο πρωτάθλημα. Είχε κύπελο. Τι το έχεις αυτό? Αυτό γκολ το έχω. Πω, πω. Να μας λες τι παίζεις να παίζουμε τα αντίθετα. 1-0. 1-0. Ναι. Καλά. Ελπίζω καλά. Σήμερα να είσαι πιο τυχερός. Να, ναι, είσαι, ναι. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. 0-2. Ναι. Τροχόσπιτο. Γκιούλιβερ, τίποτα έχεις? Βότκα, ουίσκι, τεκίλα, σάκε. Ταξίδια του Γκιούλιβερ. Ταξίδια του Γκιούλιβερ. Απίστευτο. Καλημέρα στον επόμενο. Πόπο, χαμήλωσε το. Τι είναι, από τη λαϊκή είσαι? Ζωντανός είμαι σήμερα. Καλημέρα. Καλημέρα. Άντε, εδώ πέρα με έχουν βάλει. Τώρα ανέδειξα μεγάλο και το είχα από χθες ανοιχτό τέρμα να πούμε. Κατάλαβα. Τέρμα λίμπερο παίζει. Τι έχουμε σήμερα, λύθηκε η γλώσσα, των Ελλήνων. Λύθηκε η γλώσσα. Περιμένω να ακούσω συγγνώμες. Δεν είναι κακό να λες συγγνώμη ότι δεν ήμουν σωστός στις κρίσεις μου. Εγώ δεν θέλω. Μπράβο, να λες συγγνώμη. Μπράβο, έτσι μπράβο. Έτσι μπράβο. Φαίνεται ήσουν και εσύ ένας από αυτούς που μετά το πάω κάρι στα play-off, ναι. 8 στους 10 το μπουλ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 
Όλα καλά. Έτσι, μπράβο. Ελπίζω έστω και έναν Έλληνα να κερδίσουμε στην αλλαγή της νοοτροπίας, γιατί είναι κουραστικό όταν η ομάδα σου δεν κερδάει να κατηγορείς πάντα κάποιον συγκεκριμένο και τις περισσότερες φορές είναι ο προπονητής. Είναι εκνευριστικό, ξέρεις. Και εχθές σας έκανε 8 στους 10 παοξίδες ο προπονητής ρόμπες. 8 στους 10 που λέγατε να φύγουν. Ρόμπες. Εγώ τα έστειλα τα μηνυματάκια στους φίλους μου, γιατί και 8 στους 10 ρόμπες ήτανε. Ξέρετε τι με απαντούσανε? Χα χα χα. Γιατί τους έλεγα διώξτε τον ακόμα στον πάγκο τον, και απαντούσανε με ένα χαμόγελο. Περιμένω να ακούσω συγγνώμες. Κάποιον μπορεί να μην του αρέσει το ύφος μου. Αλλά αρέσει, πάντως, κάποια στιγμή, κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλαβαίνουν κάποια πράγματα. Να πω και κάτι λίγο extreme για το παιχνίδι, δεν πειράζει αν κάποιοι δυσανασχετήσουν. Το ηρωνικό είναι ότι βάλαν γκολ την κεφαλιά αυτή που δεν έπρεπε να βάλουν οι συγκεκριμένοι. Γιατί στο πρώτο ημίχρονο εκείνος ο Σεφέροβιτς δύο φορές δεν την βρήκε έτσι όπως ήθελε. Μέχρι να σκοράσει ο ΠΑΟΚ, που το παιχνίδι το πήγε πάρα πολύ καλά αμυντικά, γιατί μόνο έτσι μπορείς να κρατήσεις μια ομάδα που έχει και τα καλύτερη από σένα και τεχνική καλύτερη από σένα, πρέπει να πας σε αυτό το στυλ του παιχνιδιού, να κάνεις πάρα πολύ καλή άμυνα και να έχεις την τύχη μαζί σου και τον τερματοφύλακα να είναι σε καλή μέρα. Σε αυτήν την περίπτωση έχεις την πιθανότητα να βάλεις εσύ πρώτος γκολ και να κάνεις το παιχνίδι έτσι, όπως έγινε. Όλοι το ξέρανε ότι θα πήγε έτσι, αυτοί που ασχολούνται σοβαρά με το άθλημα και δεν λένε ότι παίζει ο τάδε με τον τάδε και είναι ξεγραμμένος. Έτσι. Ένας από αυτούς τους γραφικούς που πιστεύω ότι ο Άρης θα περνούσε την Τότεναμ με τον ίδιο τρόπο είμαι εγώ.
Ναι, και εγώ το παίρνω. Λοιπόν, τότε ήταν φέτος για πλάκα. Λοιπόν, δεν είναι θέμα πλάκας, αδερφέ. Το είδες, το παιχνιδάκι είναι αυτό. Οι θριαμβολογίες και αυτές τις εμείς οι Έλληνες, και καλά κάνουμε γιατί είμαστε διαφορετικοί από όλους τους άλλους. Τώρα όμως τα πράγματα θεωρητικά πιο εύκολα με τη συγκεκριμένη ομάδα, γιατί πάλι είναι καβάλα στάλογο, με την έννοια ότι ο στόχος επετεύχθηκε δύο φορές για τον ΠΑΟΚ, γιατί στόχος του ήταν να παίξει στην Ευρώπη σε ομίλους. Ναι. Το Champions League το βάζανε στη δεύτερη μοίρα. Του λέει τώρα είμαστε εξασφαλισμένοι. Και παίξανε πάρα πολύ έξυπνα στο ψυχολογικό κομμάτι όλος ο οργανισμός ΠΑΟΚ. Σωστό, σωστό. Δεν έδωσε το βάρος. Βέβαια, περνούσε το μήνυμα ότι παίζουμε στην Ευρώπη και ότι εντάξει, ό,τι και να γίνει θα παίξουμε στην Ευρώπη και αυτός είναι ο στόχος μας. Και μιλούσανε για τα χρήματα του Europa League. Αποφορτίσαν την ομάδα. Να σας θυμίσω ότι όσοι το χθες είδαν το παιχνίδι, να σας θυμίσω το παιχνίδι του ΠΑΟΚ μετά τον αποκλεισμό. Πόσο αγχωμένος ήταν, γι' αυτό και η καλύτερη ομάδα αποκλείστηκε, επειδή ήταν αγχωμένη και ψυχολογικά καταρακωμένη. Ναι. Θα θυμάστε τη τηλεφάουξη, ναι, 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 ναι. Μπράβο. Λοιπόν, και ότι είναι πολύ σημαντικό η αποφόρτιση και ο ψυχολογικός και ο ψυχικός παράγοντας μιας ομάδος σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Ήταν λοιπόν το εύκολο παιχνίδι. Ήταν ακόμα ένα εύκολο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ με μεγάλη ομάδα, όπως εύκολα ήταν και με τον Άγιαξ, άσχετα αν δεν κάθισαν. Γιατί χθες το μάτς κάθισε. Έτσι. Ναι. Έτσι, όντως. Νομίζω εγώ. Γιατί μέχρι το να σκοράρει τελική έκανε. Όχι. Αυτό δεν θα πει κανείς. Έτσι ακριβώς. Έκανα σούτ από εκεί, ξέρω εγώ. Καμιά σέντρα που βγήκε ο Βλαχοδήμος και τέτοια. Ναι. Λοιπόν, αυτό θέλω και εγώ από την ομάδα μου στο αυριανό παιχνίδι. Να μου κάτσει. Γιατί όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε. Μετράει μόνο το αποτέλεσμα και όλα τα άλλα για τους Έλληνες είναι, ξέρεις, δεν υπάρχουν. Να δεν καλά. Υπάρχουν. Αύριο θα άντε και καλή δουλειά. Yeah. Καλή δουλειά στον κόσμο. Γεια, γεια. Αυτό θα έλεγα τώρα. Έχω τρελά μες στο μυαλό. Εμετός. Πες το τελευταίο. Εμετός. Ντροπή σου. Ένα είναι οκ. Δύο είναι εμετός. Φίδι. Φίδι. Κολοβό. Πονάς. Πονάς. Παρέτσι. Περίοδος θα μας ερχόταν πριν με αυτά που έπαιζες εντωμεταξύ. Γιατί. Τι? Γαλάνη και τέτοια, τι έβαζε. Τι γαλάνη, Πάολα έβαλα, ρε φίλε. Ποια γαλάνη. Μπέρδεψε την Πάολα με τη γαλάνη. Πήγαμε προχθές για ένα μπάνιο στο Κιάτο. Ρωτήσαμε βέβαια αν είχε και άλλες παραλίες παρά Κιάτο, αλλά δεν είχε. Και. Κάθε φορά που πάω να κόψω στα φίλια στο αμπέλι, τρέμω. Με πιάνει τρίγος. Οχ, αυτό ήταν το Φρέντο Κωνσταντίνο, αυτό ήταν το Κωνσταντίνο Τσίπσιο. Να πω πάλι αυτό με το τέτοιο. Το κάστρο. Ναι, πες το άλλη μία. Θα το λέμε κάθε μέρα στο κλείσιμο. Και το χρονιτζάκι. Για πες. Πώς λένε, λέει την τουαλέτα, οι Κινέζοι τσιγκάνοι. Το κάστρο που τα κέσει. Τέλεια. Κωνσταντίνο Τσίπσιο. Κωνσταντίνο Παπαδομολάκη. Αυτό ήταν το Φρέντο Κωνσταντίνο εδώ στον Αθλητικό Λίμπερο 107,4. Ναι. Ακολουθεί Κωστή Τσατσαρό, Ζουμουσού, Ζουμουσάκια. Να βγω και στο τσάρο να κάνω γκρίνια. Ναι, ναι, βγες, μήνες, σε παρακαλώ. Πάμε, πάμε, πάμε. Τα λέμε αύριο, γεια.